Πάμε. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, Skype, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα. Να πούμε για τον κόσμο ότι κάνουμε αυτήν την κουβέντα δεύτερη φορά. Έχουμε ήδη συζητήσει πριν. Για τεχνικού λόγου, αποφάσισαμε να μην βγάλουμε ένα άλλο βιντεάκι που είχαμε γυρίσει. Οπότε θα ξανακάνουμε άλλη μια κουβέντα από την αρχή. Δεν πειράζει, γουστάρουμε να τα λέμε. Νομίζω ότι. Απολαμβάνει την παρέα μα και εμεί απολαμβάνουμε τη δική σου, εννοείται. Και να συζητήσουμε λίγο για όλη την πορεία στη μουσική, για την capital, για το rap, το ελληνικό, το ξένο, πώ βλέπει τα πράγματα. Και γενικότερα να δούμε πού θα μα οδηγήσει αυτή η κουβέντα. Τι λέει, Πού σε πετυχαίνουμε, σε αυτή τη φάση. Είμαι εδώ, Αθήνα, τώρα μόνιμα. Τάξι. Τρέχω τα πρωινά, ξέρει, πιο γραφειοκρατικέ δουλειέ, τα βράδια στούντιο. Mm -hmm. Προσπαθούμε να μπούμε λίγο σε μια σειρά, φιλε, mm -hmm. με τα διάφορα που μου γίνει το τελευταίο καιρό. Τάξι κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά ξέρεις, κάνουμε ένα restart βασικά. Ίσως θα τα πούμε μετά λίγο πιο, έτσι, θα τα πούμε πιο αναλυτικά, υπήρξε... πιο αναλυτικά ψηλο, κάνουμε ένα restart για να κάνουμε σε τέτοια φάση. Υπήρξε μια περίοδος αποχής έτσι, για τις περισσότερα, τα περισσότερα labels και τους περισσότερους rappers, ναι, με αφορμή ναι. το θάνατο του mod. Και φαντάζομαι και εσείς πήρατε το χρόνο σας να κάνετε το καλύτερο δυνατόν recovery ώστε να συνεχίσετε τη, τη φάση σας. Κοίτα, εντάξει, για μα εννοείται, φίλε. δηλαδή και, και, σαν άνθρωποι και σαν, σαν, label δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε. Δηλαδή, για να δείξουμε ένα σεβασμό στον άνθρωπο, α δηλαδή, πούμε, αυτό όλο φίλε. Δηλαδή, ήταν δικό μα άνθρωπο, α πούμε. Οκ. Εντάξει, από εκεί και πέρα ξε κι αυτός, αυτό αυτό θα ήθελε να, να, συνεχίσουμε, να συνεχίζουμε να είμαστε. Αν γίνει να δουλεύουμε και εγώ, με πιο πολύ από ό,τι δουλεύαμε μαζί του κτλ. Άρα, ξέρει, καλό ή κακό φίλε. Mm -hmm. Αλλά ναι, εντάξει, αυτό ήταν δεδομένο ότι για λόγους σεβασμού mm -hmm. έπρεπε να κάνουμε ένα break. Εντάξει, yeah, θα συζητήσουμε και γι' αυτό mm -hmm. στη, στην πορεία. Okay. Ε, πάμε λίγο στην όλη η φάση, έτσι πώς έχει ξεκινήσει. Έχεις πει και σε άλλες άλλα μέσα, έχεις δώσει συνεντεύξεις στο παρελθόν. Ξέρω ότι ήσουν στην Αγγλία. Έτσι, πηγαίνει εκεί, σε τι ηλικία, 18 χρονών μου σχολείο. 19, 19. Ένα okay. χρόνο μετά που τελείωσα το σχολείο πήγα στην Αγγλία. Okay. Και σπουδάζει εκεί μουσική τεχνολογία. Σπουδάζω εκεί, ναι, engineering. Ε, ε, πήγα εκεί και βρήκα τον Τιβένο, εκεί στο μέρο που ήμουνα. Legendary στην producer. Στην που ήμουνα, ναι. Έκατσα έτσι κάνα χρόνο, έβλεπα τον Τιβένο να κάνει beach, α πούμε, πάνω το κεφάλι του. Τύπου. Ε, κι εκεί άκουσα διάφορα πράγματα, άλλαξε το mind state μας, το κεφάλι μου, το πώς σκεφτόμουν και τα ε, λοιπά. Υποτίθεται πως έμαθα και ό,τι έμαθα στο πανεπιστήμιο. Η αλήθεια είναι ότι, ρε φίλε, μαθαίνεις μόνος σου. Είναι δουλειά αυτή που θα μάθεις <συμποντίω> μόνος σου. Πρέπει να καείς μόνος σου. Πρέπει να σπάσεις το κεφάλι σου άπειρα βράδια και έτσι βγάζεις. Δεν σε μάθει κανένα πανεπιστήμιο. Κάτι. Εγώ πιο πολύ πήρα το, τη μενταλιτέ. Σε ποια πόλη είσαι μόνο σου. στο Μπέρμιγχαμ, στο Ντάρβι. Ήμασταν okay. εκεί με τον Τιβένο. Ήδη ο ο έκανα πράγματα βέβαια. Ο, Σπου... ο Τιβένο σπούδαζε το ίδιο πράγμα. Όταν okay. πήγα εγώ, ο Τιβένο okay. τελείωνε. Είναι μεγαλύτερο. Ναι, είναι μεγαλύτερο. Okay. Ναι. Okay. Ναι. Σπούδαζε ήδη. Τον γνώριζα από παλιά από lives με 031, άλλου γρήφου και τέτοια α πούμε. Και όταν άρχισα να ψάχνω για Αγγλία, μίλησα με τον Τιβένο, παιδί μου, είπε εγώ είμαι εδώ κτλ. Και, και, είχα πάει κάποιου μήνε πριν. Είχα αράξει μια εβδομάδα Είχαμε ηχογραφήσει έτσι με τον Τιβένο, είχαμε πάει στο στούντιο και αυτά, ξέρεις, είχα καβλώσει, αποφάσισα να πάω εκεί, με δέχτηκαν και πήγα εκεί, ας πούμε, να σπουδάσω. Εκεί τη φάση, πώ ήταν η ζωή στην Αγγλία. Εντάξει, ρε φίλοι, ζωή τώρα στην επαρχία στην Αγγλία είναι ζόρικη, δηλαδή δεν την συστήνω σε κανένα να πάει. Άμα δεν πάτε mm. κανένα Λονδίνο, κανένα Μάντσε, δεν πάτε, στην πούμε, Αγγλία. Ε, Απ' την άλλη, ρε φίλε, εντάξει, ξέρει μετά τον πρώτο καιρό, εγώ άρχισα να ξέρω πολύ λαό που ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα. Τα πρώτα χρόνια όλε μου παρέ ήταν όλοι οι Άγγλοι και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν όλοι μαύροι, Αφρικάνοι, Τζαμαϊκανοί, τέτοια. Δεν έκανα πολύ παρέα με Έλληνε. Ήμουν συνέχεια με στούντιο, με στο σπίτι, στην συγκάτοικοι μου όλοι ήταν σε τέτοια φάση. Ήταν τρία παλικάρια, δύο από την Αφρική, ένα Άγγλο μαύρο. Παίζαμε όλη μέρα ραπ και τα λοιπά. Εχογραφούσαμε, κάναμε beats και εγώ. Ήταν τέτοια φάση που πήγαμε μαύρο όλη μέρα και τέτοια. Οκ, okay. Όποιος έχει παραγγελία τα ξέρει αυτά. <laughs> ε. Ε, Ξέρεις, αυτή ήταν η ζωή στην Αγγλία. Δεν πίνει πανεπιστήμιο, κάψιμο, άντε να βγει μια φορά στι πόσε. Ξέρει, και για εμά Έλληνε, δε φίλε δεν λέει, δεν κουστάρει. Δηλαδή το nightlife δεν είναι, mm -hmm. είναι περίεργο, α πούμε, στην Αγγλία για Έλληνε. Εντάξει, αλλά εκεί ξέρεις, είδα πράγματα που δεν τα βλέπω ποτέ εδώ πέρα και που μου αλλάξαν το μυαλό, ρε παιδί μου, τελείω. Όπω, πράγματα όπω. Ρε φίλε, αυτό που λέγαμε τι προηγούμενε φορέ. Εδώ είχαμε μια άποψη για το τι είναι ραπ, α πούμε, η οποία όταν πήγα εκεί, λέω, μαλάκα, πού ζούμε, πού ζούμε τι γίνεται, σε τι τρίτο κοσμική χώρα ζούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τα πράγματα που θεωρούσαμε εδώ ότι ήταν το ραπ, α πούμε, πήγα εκεί και κατάλαβα ότι δεν ήταν. Δηλαδή, αυτό που ακούγαμε εδώ πέρα ήταν πράγματα τα οποία μέχρι ένα σημείο τα ακούγανε πολύ περισσότερο μόνο λευκοί backpackers στι ΗΠΑ ή στην Αγγλία. Mm -hmm. Και ξέρει πάλι αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Δηλαδή, ρε φίλοι μου, να δω πιτσιρικά πήγαινα στο. Πώ το λένε με το break dance, το. THHF. Στο... Όχι THHF, στο. Πώ λέγεται το event ba που, battle... που κάνει. Mad. Στο Battle of the Year. year. Φέρναν το... φέρνα <laughs> τον Blade, ξέρω εγώ. Ρε mm. παιδί μου, πήγαινα, σε... πήγαινα στην Αγγλία, του έλεγα παίζει ο Blade. Ποιο είναι ο Blade. Ποιο είναι αυτό. Εδώ αυτό. νομίζαμε ότι είναι ο top UK rapper, ξέρω εγώ. Δηλαδή, άρχισα να καταλαβαίνω στην Αγγλία ότι. <laughs> ότι άλλα πράγματα είναι πραγματικά το ραπ που ακούνε αυτοί που έχουν ραπ. Mm -hmm. Είτε στι Ηνωμένε Πολιτείε είτε στην Αγγλία. Οπότε δεν είναι ότι βρήκε στο σπίτι σου και εσύ έφαγε σοκ. Ο ίδιο ξέρω εγώ. Είχε σε... τελείω άλλη αίσθηση. Είχα τελείω. Κοίτα, ήδη είχα αρχίσει ρε φίλοι να ακούω πολύ aftermarket τέτοια. Okay. Δηλαδή και λόγω soul sick και τέτοια γιατί κατέβαζα και μιλούσαμε με Αμερικάνου. Η διάγουα αυτή mm τη -hmm. πριν σκάσει με το Get Richard Diet Rank. Από πάρο του δολάρ. Ναι, θα okay. σου πω γιατί, γιατί όταν έμπαινε στο soul και έμπαινε στα αρχεία κάποιου να δει τη μοιράζεται. Ήταν με αλφαβητική σειρά. Mm. Και ήταν μια φάση, ένα χειμώνα που για κάποιο λόγο έμπαινα και έβλεπα συνέχεια. Πρώτο, ξέρεις, επειδή έμπαινε και βλέπεις ε, μετά. Εγώ πιστεύεις. να μάθω ότι είναι το Soul seek. Είναι μια πλατφόρμα σαν το LimeWare, ένα, peer -peer. ένα software, okay. peer-to-peer. Ακόμα υπάρχει. Γιατί και φαντάζομαι και διάφορα δεν θα ξέρουν. Απλά κατέβαζε ρε okay. okay. το Μου είχε albums, full και Είχε ένα κανάλι που λέγεται Underground Hip Hop, το οποίο είχε 20.000 άτομα μέσα. Και είχα γνωρίσει έναν τύπο Αμερικάνο Λος Άντζελε εκεί. Τώρα, εγώ ήμουν λύκειο στην έδεσα, έτσι, στην επαρχία, ξέρω εγώ, με DSL γραμμή που την πλήρωνε με όση ώρα καθόσουν. Δηλαδή, έβλεπε μάλλον του λογαριασμού ναι. και. Ακριβώ. Ναι, πάθανε κακό, ξέρω εγώ. Και τέλο πάντων, εγώ μια μέρα πιτσιδικά για κάποιο λόγο να βρίζω στα ελληνικά και αυτό έσκασε, ξέρω εγώ, στο τσάκι και μου λέει, ξέρω εγώ, χασίσει, γαμίσου, <laughs> μαλάκα, ε, φέρε μαύρο. Και αυτό είχε γκόμενα Ελληνίδα στο Λο Άντζελε. Ναι, <laughs> και ήξερε τα βασικά δηλαδή. Αυτό ο Σωμάν ήταν πολύ <laughs> ψαγμένο, <laughs> ρε φίλε, yeah. γενικά. Yeah. Ε, δηλαδή αυτό. Ε, Εκτό από τα mainstream πράγματα που μου έλεγε. Αυτό γενικά μου έλεγε, κατέβασε αυτό. Ξέρω εγώ, άκου Diplomat, άκου τέτοιο. 50 cent, του στέλνα παραγωγέ yes, μου, ξέρω εγώ. Μου έλεγε για beatmakers και τέτοια. Αυτό ήταν γάμα τα ψαχνά. Δηλαδή, τύπου άκουγε έχει ακούσει τα. τύπου. Πώ Τι λέει, Τζένελεκ και Memphis Range και τέτοια. Έχει κάτι. Ακούσα, α πούμε. Τέρμα underground από το Καναδά. Ε, ο, I, ο, καναδικό ράπ, το. Δεν είχαμε πολύ Τέλο πάντων, anyway. Idea. Όχι, άνθρωπο μου για την πρώτη φορά. Dev Jux, ναι. Τέτοια πράγματα, οκ. Και τέλο πάντων, εκείνο το καιρό ρευλή είχα αρχίσει να ακούω βέβαια και πολύ πιο mainstream. Aftermath και τέτοια φούλη. Γιατί άκουγα τα beats και όλα αυτά και τρελαινόμουν, α πούμε, ακούσα πολύ production και έτσι. Άρα είχα πάει και ήμουν λίγο με το μισό πόδι στα underground ακόμα και με το μισό πόδι σε Ή... πολύ πιο mainstream. Ήσουν όμως και με τη local σκηνή τότε το μπλεγμένος, δεν είχες... δεν ήμουνα, ήμ, ήμ, ήμουνα. είχα beats ξέρω εγώ και με το τετρό, με το Logo Λόγα αυτό, γράφουμε, αυτό, γράφουμε. αυτό okay. Είχε έρθει και... είχαν έρθει σπίτι μου, γράφαμε mm -hmm. ξέρω εγώ, είχα πάει στην Αλεξανδρού με το τετρό, γράφαμε. Έπαιζα lives με, ε, με ήταν 31, με mm -hmm. τέτοια, με, το, με, τους άλλους γρήφους και τέτοια. Ε, αλλά ρε κάπου ε, είχα αρχίσει να κουράζομαι πολύ άσχημα από τη φάση. Φα... Ενώ ήμουν από τις Υρικές, γρήγορα ξέκοψα από όλη αυτή τη φάση και όχι τι φταίγαν οι άνθρωποι. Δεν είχα πρόβλημα να του έβω μόλι του με κουστάρω. Ε, να καταλαβαίνω ότι κάτι πάει χ, κάτι πάει λάθο. Δηλαδή υπήρχε έτσι μια τέτοια η φάση και η φάση και δεν μπορεί να κάνει αυτό. Δεν μπορεί να πα στο βουλίο ότι εσύ να σε υπογράψει. Όχι εγώ, δεν είναι δεν mm. θέλαμε να υπογράψει. Οι τύποι αυτοί που ήταν εκεί πέρα τη φάση Θεσσαλονίκη. Ή δεν μπορεί να βγει εκεί, δεν πρέπει να πα σε εταιρεία. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι λίγο για την πούτσα. Και απλά ψιλοτραβήχτηκα και έκατσα εκεί που έκατσα στο σπίτι μου, στην επαρχία. Άκουγα τη μουσική μου, έκανα beat, α πούμε, full. Και απλά σου λέω, ήμουν λίγο ξέρεις, ε, με το ένα πόδι στο να ακούω Jedi Mind Tricks και με το άλλο πόδι να ακούω Fifty Cent. Άκουγε και τέτοια συνωμοσιολογικό Full time. non fiction, Jedi Mind Tricks. Okay. Ε, πώς σου λέω, Outer Space. Okay. Full, full. Άκουγα και μερικά σου λέω που ήταν γάματα καμένα, δηλαδή πολύ underground, α πούμε. Okay. Λόγω σόλσιγκ, δηλαδή κατέβαζα ό, τα πάντα, ό,τι, ό,τι κινούνταν κατέβαζα, ας πούμε. Σάρα ο Στομάν, λοιπόν, που σου έδειξε τους διπλουμα, ναι, δίπλωμα και όλα ναι. αυτά. Okay. Ναι, όμως βλέπεις ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταφέρες έτσι από πολύ μικρή ηλικία να έχεις μια ολιστική εικόνα ότι είναι ραπ και τι είναι hip hop. Ναι, είναι εντάξει, κοίτα, άκουγα μουσική, μουσική από, από, δημοτικό. Από δημοτικό, δημοτικό mm -hmm. αγόραζα CD, δηλαδή τρίτη δημοτικού πήγαινα μόνος μου και αγόραζα CD. Mm -hmm. Στην επαρχία ε, και όταν κατέβαινα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, πήγαινα και αγοραζα 4 4-5 CD, mm -hmm. πήγαινα, δηλαδή, σε δισκάδιο mm -hmm. και έπαιρνα 4-5 CD, δεν έπαιρνα ένα ή κάτι, ξέρεις. Ε, άρα, ρε φίλε, φαντάσου ότι... Εγώ άκουγα, μουσική από πρώτη δημοτικού τύπου. Okay. Ε, με κασέτα, με Walkman, με τέτοια. Άρα, όταν έφτασα στο Λύκειο, άκουγα ήδη σχεδόν μια δεκαετία μουσική, ξέρω εγώ. Η ίδια φάση ακριβώ. Η ε, ίδια φάση. Και είναι τρελό το πώ ξέρει, εκείνη την εποχή ήταν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι ακούγανε ξένο rap στην Ελλάδα, αλλά ακούγανε όντω ξένο ραπ. Ελάχιστη Και βλέπει πώ μπορεί κάποιο να είναι στην Έδεσσα και να ακούει ξένο ραπ, mm -hmm. κάποιο να είναι στο Ηράκλειο να ακούει ξένο ραπ. Ναι, ήταν λίγοι Ήταν κάποιοι στη Θεσσαλονίκη, ήταν mm -hmm. ένα, δύο, πέντε στην Αλεξανδρούπολη, ένα στη Ξάνθη. Ε, πόσο ζούσα εγώ εκεί, αυτά που ήξερα εγώ, τα άρμα που ήξερα, ξέρει. Mm -hmm. Ένα στη Κοζάνη. Άλλαξε υπήρχαν και άτομα που σε γουστάραν και σε βλέπαν. Α πούμε ο Τζάμστερ, τον ξέρει τον Τζάμστερ. Mm -hmm. Ο, ο Τζάμσερ, Τζάμσερ είναι, ήταν... είναι, Ο άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη είναι, <σταλονίκαι> είναι OG, α πούμε. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που ακούει ραπ από γάμι σετ, εντάξει. Yeah. Μα λέγα, ερχόταν ο άνθρωπο, μα έδινε CD, μα έδινε αφήσει, μα έβαινε βιβλία. Μα... Ο, <σταλονίκαι> ο Τζάμσερ δεν είναι που είχε κάνει μια φάση που έκανε ναι, θρησκευτικό ναι, 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 γενικά <σταλονίκαι> κάνει τέτοια φάση. Αλλά το δεν έγινε να λέγεται. Ένα μάνο ο οποίο ρε φιλέ. Άκουγε πάρα πολύ ραπ. Όπω άκουγε και ο πιλότο και <σταλονίκαι> αυτοί από τότε και κατεβάζαν και ψάχναν. Okay, εννοείται. <σταλονί> αλλά και αυτό ήταν σε μια τέτοια φάση και ξέρετε, ερχόταν έδεσα και μα έφερνε ξέρω, CD, μα έφερνε. Λοιπόν, βιβλία, αφήσει, ξέρω εγώ τα πάντα. Δηλαδή mm -hmm. όσο ψαχνώσουν. Επειδή δηλαδή, δεν υπήρχαν άνθρωποι που σε βοηθούσαν. Θυμάμαι ε. mm -hmm. μου είχε σκάσει τώρα τύπο και εγώ με πέντε DVD γεμάτα με rap albums τότε. DVD έτσι. Δηλαδή είχε τα πάντα μέσα. Ας πούμε. Με χωράνε περισσότερο. Ναι. Okay. Και πα Αγγλία λοιπόν και εκεί τι μαθαίνει το, τον Gucci Main και τον Jeezy και την όλη αυτή τη φάση. Όχι τον Gucci στην αρχή, αλλά ναι, μαθαίνω το South. κάνα ε, χρόνο και ένα χρόνο μετά που είμαι εκεί και κάτι. Γιατί σου λέω στο σπίτι που μέναμε, ακούγαμε φούλα για μουσική, ακούγαμε φούλα αμερικάνικο ράπ, α πούμε. Και απλά έσκασε ένα τυπά. Ήδη είχαμε ψηλά ακούσει Lil Wayne και τι και τέτοια. Και αυτό που σου λέω King εγώ, South, με τον Evidence. Yeah. King of the South τότε. Ναι, King of the South ο TI. Ε, και ρε φίλε, είχα ακούσει τότε είχε σκάσει και ο Evidence με το Mr. Slow Flow και αυτά το οποίο ήταν έτσι πιο hybrid. Ναι, all ναι all πιστεύω, αλλά είχε 808 Snares, 808, 808, 808 είχε συνθια τέτοια. Mm -hmm. Και ήδη είχα αρχίσει να μπαίνω σε τέτοιε φάσει, να γουστάρω. Και απλά ένα βράδυ έσκασε ένα τύπο με το hustling του Rick Ross, Ρεφίλ, και τα είδα όλα δηλαδή. Έπαθα, Port of Miami. Έπαθα σοκ, ναι, με το Port of Miami το album. Αυτά πρέπει να γίνονται στα τέλη του 2006, στι αρχέ του 2007. Ε, έπαθα κακό, Ρεφίλ. Ήταν το rap που ήθελα πάντα να ακούσω, χωρί να το έχω ακούσει, δηλαδή όλα. Το Title Age, τα Snares, τη φωνή, την πιτσαρισμένη, το Camel. Το Screwed, Και από κάποιου τύπου άλλου, άρχισα να ακούω full. Δηλαδή, μέσα σε. Τι να σου πω, ρε φίλε. Σε δύο-τρει μέρε, σταμάτησα για τα επόμενα, ξέρω εγώ, τύπου. Ήπω δέκα χρόνια, αλλά έξι-εφτά-οχτώ χρόνια δεν ξανά ακούσα καν ποτέ ξανά. Jedi mind tricks. Όχι, καλά, Jedi mind tricks. Εντάξει, οκ. Ακουστάω μια φορά, βάζω ακού, okay. οκ. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, Η Jedi Mind Tricks είναι ένα πολύ κλασικό δίσκο για την underground φάση. Το δεύτερο άλλον του γαμάει άσχημα. Δεν τρελαίνουμε καθόλου anyway. Μπορεί να μου έχουν νιώσει ψυχολογικά, επειδή εκείνη την εποχή όλοι ακούγαν Jedi Mind Tricks για κάποιο λόγο και προσπαθούσαμε να του πείσουμε ότι πρέπει να ακούσουν και λίγο Sotilob. Ναι, να ακούσουν και λίγο τέτοια πράγματα. Αλλά σταμάτησε να ακούσει, τέλο πάντων. Για πολλά χρόνια δεν άκουσα καθόλου ούτε ραπ από Νέα Υόρκη ούτε από Καλιφόρνια. Τίποτα ακούα μόνο south σε άρρωστη φάση αρρωστήσει, τα είχα παίξει, τα είχα δει όλα, δηλαδή γυρνούσα στην έδεσα στην επαρχία, με γυαλιά Soulja Boy άσπρα και έτσι. ήθελα να κάνω το... τη σημαία του Νότους Αμερικής στην πλάτη μου. Είχα πάθει μεγάλο κακό. Κατέβαζα όλη μέρα mixtapes. White tees φορουσες έτσι, cream, φαρδιά, φαρδιά άσπρα, t-shirts. Ε, no... φο... Όχι τρελά. Κοίτα, τέτοι, τέτοι, φίλε, boys, φίλε, boys, φίλε, όχι τρελά. Κοιτάξτε, ευτυχώς ότι ήμουν στην επαρχία μου, με κρατούσε λίγο... Λίγο να μην σε κατάλαβες, λέω, λίγο προσγειωμένο. Τι θα με ξεφύγεις, δεν να κάνεις στάτου της σημεία του νότου. Εντάξει, δεν την έκανα. δεν την έκανα. Πάλι καλά. Ναι, αυτό, την είχα ακούσει τελείω. Δηλαδή, άκουγα μόνο τέτοια μουσική. Ήταν τα beats που σε κέρδισαν περισσότερο, τα ήταν τα flows. Και, και αυτά που λέγανε, ρε φίλε. Δεν είχα καμία όρεξη. και Είχα ήδη ψηλοβαρεθεί να ακούω κάποιον ο οποίο πρέπει να είναι συνέχεια μάτσο, α πούμε. Mm. Καταλαβαίνεις, λέω πρέπει να είναι ό, πιο έτσι, στη Νέα Υόρκη δηλαδή ρε φίλε ακόμα και τότε τι, α, ας πούμε, θα ακούγες Mob Deep, ξέρω εγώ, Prodigy, έβαζες τα solo του κτλ. Εντάξει, ήταν και η εποχή που είχε κάνει το takeover το μεγάλο 50 Cent, το 2006. Ναι, είχα και... ψιλοβαρεθεί αυτό το ότι πρέπει να φαίνεσαι συνέχεια σκληρό. και άκουγες αυτούς από τον νότο που ήταν πιο χύμα ρε φιλε mm -hmm. δεν του ένοιαζε τόσο. Δηλαδή, λέγαμε ψιλό τι να είναι μέσα στα κομμάτια. Ξέρεις, μπορεί να έχει άλλο τραγούδι, ξέρω εγώ, για τι ζάντε του, για τα τέτοια. Ήταν πιο Mm. Πιο ανθρώπινο, δεν ξέρω πότε να πιο, το πω. Πιο σχήμα. Πιο, πιο, χήμα, πιο, 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 χήμα, πιο, πιο, πιο ανθρώπινο. Και μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Okay. Είχα βαρεθεί το να είναι κάποιο ο οποίο είναι ο απόλυτα κακό μάτσο του πράσινη. Ναι, που δεν μπορεί να τον ακουμπήσει από πουθενά. Ξέρεις, αλλά εννοείται και τα μπίτσα έτσι. Mm. Είχα, είχα, χαζέψει με τα μπίτσα, α πούμε. Είχα πορωθεί, α πούμε. Πε μου ράπερ από εκείνη την εποχή που ξεχώριζε. Μην πούμε τώρα για Πολ Γουόλ, yeah. με... Trick Ντάντι και τέτοια. Ε, εντάξει, αυτή την εποχή με Πολ και Τρικ την είδα μετέπειτα, δεν την έζησα. Είναι mm -hmm. λίγο πριν από αυτά που λέω. Mm -hmm. Είναι λίγο πριν όλη αυτή το Houston στον αέρα και όλα mm -hmm. αυτά. Ε, εντάξει, τρικιντά από είπαμε Φλόριντα. Αλλά Τζίζι, Ρικ TI, Τι Αϊ, UGK, 36 Mafia, Scarface, mm -hmm. ε, Full Young Buck, ε, Φακ, τι άλλο. Από producers. D Drama Boy. The Runners, Shotty Red, The <laughs> Rich, ε, Jim Johnson το που είχαμε ξαναπεί, yeah, που είπες. Θέλω να πω κάποιον ακόμα, δύο ακόμα, Cool and Dre. Cool Dre, ναι, εννοείται. Ο Ζέ ήταν ακόμα τέρμα στι αρχέ τότε. Αυτή είναι πριν τον Ζετόβεν. The Runners είπαμε, είπαμε. Justice League τότε και με τον Γκάλι που τη φάση. Ναι. Δηλαδή όσοι δεν ξέρουν, τον Σότι Ρέντ και αυτού θα πρέπει να του τσεκάρουν. Είναι τελείω Okay. Οι πατεράδε αυτού του ήχου που ακούγεται σήμερα. Yeah, Καλά, και πούμε. ο Juicy J, με τον DJ Paul εννοείται. <laughs> αλλά mm. τε, πιο κοντά σε αυτό που ακούσει σήμερα, α πούμε, ό,τι ρέτανε αρκετά κοντά ήδη από τότε σε αυτό που ακούγεται ακόμα και σήμερα, α πούμε. Το versus ήρθε να μεθύσει ξυμάφια. Το είδα, το είδα. Είδα <σφέβαια> που έγινε και. Το ξύλο. ξύλο. <σφέβαια> ναι, 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 Εντάξει, μόνο respect στο Juicy Jay και στο DJ Paul, α πούμε. Είναι legends, Μέχρι εκεί που δεν πάει, είναι μπαμπάδε. Οκ, και ξέρω πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει άπειρε φορέ ότι έχει λατρεία για το Young Jeezy. Πεγάλη λατρεία, αγαπημένο μου ράπερ, ever. Νομίζω είναι αυτό που σα ενώνει από τότε. Αυτό μα ναι, χωρίζει ο Young Thug. Μα χωρίζει ο Young Thug, μα ενώνει ο Young Jeezy. Το Thug Motivation, αυτό μα ενώνει. Έτσι. Και Young Jeezy τι στην Αγγλία, άκουσε ε... Δεν νομίζω ότι άκουγε πριν. Όχι, πριν δεν άκουγα, ρε φίλε. Κοίτα, όταν, πήγ... όταν πήγα, αρχίσαμε να ακούμε αυτά. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι ακούγαμε πιο πολύ τα beat του πρώτου μήνε. Mm. Δηλαδή, άρρωστα με τα beat mm. και ακούγαμε, α πούμε, Young Jeez και νομίζαμε ότι. Ψηλό, δεν καταλαβαίναμε. Γελούσαμε, νομίζαμε ότι δεν πάρει καλά και δεν ξέρει, σε φάση χαχαχά. Με του γκάτικου μου που και αυτοί ήταν Άγγλοι. Mm. Ια... Ή... Καταλαβαίναν καλύτερα τη γλώσσα από μένα. Mm. Έτσι, δεν... Mm. μαζί το ανακαλύψατε το. Ψηλό, μαζί, okay. ναι. Ε... Ρε φίλε, και Master δηλαδή δεν καταλάβαινα. Mm -hmm. Δηλαδή τα άκουγα και δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Είχαμε και αυτή την τη προφορά του νότου. Γενικά, γενικά δεν μπορούσα να το νιώσω. Okay. και κάπου ρε παιδί μου αρχίσαμε ξέρω, να το ακούμε full. Ρε παιδί μου, από ένα σημείο και μετά. Άρχισαμε να το ακούμε αρκετά, όχι full. Ε, και θυμάμαι είχα πάρει και, ένα περιοδικό στην Αγγλία. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ πώ λεγόταν. Κάτι UK. ή υπήρχε ένα περιοδικό στην Αγγλία που είχε κάνει με rap και είχε τον Τζίζι εξώφυλλο από το Fag Motivation για κάποιο λόγο. Okay. Και διάβασα μέσα τη φάση και είχα, έναν, είχα έναν φίλο μου άκυρο από τα βουνά τη Κύπρου, χασικλή. Άκυρο, δεν είχε ιδέα πορά από ο οποίο όλη μέρα άκουγε Akon με Young Jeezy, το, το, Soul, Survivor. Soul Survivor. Ο πιο άκυρο τύπο, δηλαδή ο τύπο άκουγε Young Jeezy και μετά άκουγε, ξέρω εγώ, λαϊκά. <laughs> και λαϊκά, σκληρά λαϊκά. Τώρα θα γινόντουσαν στην Αγγλία και έπεινε όλη, όλη, μέρα μαύρο, ξέρω εγώ, man. Και άκουγε αυτά και άκουγε αυτό, Jeezy με Aikon. Εγώ ήδη είχα αρχίσει ρε φίλε, να τα ψάχνω να τα ακούω. Και το άκουγα και αυτό και λέω: Πώ, τι άρρωστο κομμάτι αυτό τα λοιπά. Για κάποιο λόγο, δεν θυμάμαι γιατί, όταν γύρισα ας πούμε, το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Τρελα... Άκουσα το recession, βγήκε το recession το καλοκαίρι. Τι διάσω αυτό, δεν μόλι ναι. φυσικά έχει γκρίσει στην Αμερική. Ναι. Και εκεί αρρώστησα τελείω. Αυτό το άλμπουμ μου συνέχισε να το ακούω για ενα 15 χρόνο, φουλών α πούμε. Ναι. Και ενώ ρε παιδί μου μέχρι τότε δεν τον είχαμε πάρει σοβαρά τον Τζίζι. Όταν γύρισα, ας πούμε, Σεπτέμβριο στην Αγγλία, του λέω: αυτό είναι ο καλύτερο ράπερ στον κόσμο. Φινί, τον μπαμ, ξέρω. Και με κοιτούσαν έτσι οι άλλοι. Στι μέρε και οι μαύροι, α πούμε, οι φίλοι μου και αυτοί συνέχιζαν να ακούνε mob deep. Συνέχιζαν να ακούνε deep, συνέχιζαν να ακούνε νορμάλ πράγματα. Εγώ είχα χατζέψει 1000% τελείω. Να σου πω στα early, στα early capital χρόνια, αυτά τη καταλήξη του είπα ήταν η Ναι, Gizzi. αυτά ήταν όλα από το σύνορα. Αυτή ήταν η Τον έβαζα εγώ να του βάλει. Ναι, ναι, ναι. Αυτά ή από το τράβαγε στο τέλο. Οκ. Και γυρίζει στην Ελλάδα λοιπόν το 2009. Όχι, γυρνάω στην Ελλάδα το 2010. Το, το καλοκαίρι του 2010. Δηλαδή, μόλι έχει χάσει εδώ πέρα και η κρίση και όλα. τη χειρότερη εποχή ever. Για να κάνει κάτι τέτοιο. δηλαδή. Όχι τώρα που κάποιο Πιτσυρικά ξέρει ότι αν βγάλει το τραγούδι του κάπου θα πάρει κάποια λεφτά ναι. από το Spotify. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Δεν υπήρχε ούτε μονετάζο τίποτα έτσι. Δηλαδή ήταν όλα. τα μια καμία σχέση. Οι είχαν φύγει όλε τι Είχαν Δεν ήξερε καν πώ μπορεί μια μέρα να βγάλει χρήματα και τέτοια, αλλά. Είχαμε σοβαρεθεί, ρε, δεν την πάλευα στην Αγγλία να κάτσω άλλο. Ρε, φίλε, δεν μπορούσα να κάτσω άλλο και ήμουν σε φάση που θα έρθω, θα πάω σε κάποιο στούντιο, θα δουλέψω και θα κάνω τη φάση μου. Ήδη είχαμε κάνει κονέ με τον Νίπο. Γιατί δεν σε να μείνει στην Αγγλία όμω, δεν σε να δουλέψει και Είχα, είχα Λονδίνο, βαρεθεί ρε φίλε πάσω... το τέτοιο, είχα βαρεθεί το lifestyle, δεν την πάλευα. Ούτε να πήγαινε στο Λονδίνο, α πούμε που είναι. Δεν την πάλευα. Άμα ήμουν τώρα μπορεί να καθόμουν με τα μυαλά που χρησιμοποιούσα. Δεν τελείωσε εν τέλει τη σχολή. Mm. Α, ah, οκ. Okay. Τελείωσε τη σχολή, ρε φίλε και σηκώθηκα, έφυγα. Mm -hmm. ε... Οπότε το lifestyle είναι αυτό που το σου λέει. Το lifestyle, να ναι, ρε... ναι, δεν την πάλευα άλλο, Δεν την πάλευα. Ήμουν, ακόμα μικρό. Εντάξει, δεν ήμουν μικρό, ήμουν ξέρω 24 χρονών, κάτι τέτοιο, αλλά δεν είχα δουλέψει ποτέ, φίλε, στη ζωή μου ή κάτι, κατάλαβε. Ήμουν ακόμα λίγο. Όχι λίγο, ήμουν πολύ. Πώ λέγεται. Δεν είχα μπει, ρε, φίλε, στη ζωή μου. Ήμουν ακόμα. 60 τα λεφτά του μπαμπά μου, α πούμε, mm -hmm. και τα λοιπά. Οκ. Okay. Και τέλο πάντων, τον υποχθώνιο ήδη είχαμε βρεθεί. Είχαμε κάνει link up, είχαμε αρχίσει να γράφουμε. Ο υποχθόνιο τότε είχε κάνει το κονέ με το φίβο. Link up, πώ κάνετε, πώ γνωρίζετε, Κάναμε link up μέσω του 3D, όπου τον ψάχναμε πόσε φορέ μα έστεινε, δεν ερχότανε. Όταν ε, τον βρήκαμε ένα καλοκαίρι, του βάλαμε τα beats. Δεν ξέρω, δεν του άρεσαν κτλ. Δεν ξέρω τι στο έγινε. Εγώ συνέχισα να κάνω αυτό που έκανα. Την επόμενη χρονιά το καλοκαίρι βρήκαμε τον Κάτα, <laughs> δώσαμε τα beats στον Κάτα. Τα γούσταρε ο Κάτα, ήθελε να τα γράψει, δεν ξέρω τι έκανε. Έσκαγα τότε με beats, όχι μαλακέ, ε. 30, 40, 50 beats, α πούμε. Ε, τον αριθμό του Κάτα, και μετά από κάποιες μέρες με πήρε, χτύπησε, λέω έλα κάτα, ποιος κάτω, ο Ιππο είμαι, λέει ρε. Έλα εδώ τα γαμίσουμε όλα, την πιτάρεις να φτάσεις, ξέρω εγώ. Και δηλαδή, ξέρεις, περίμενα τον καταχθόνιο, ας πούμε, με πήρε ο Ιππο και μου λέει έλα να κάνουμε δουλειά, ας πούμε. Εντάξει, κοίτα, ο Ήπω είχε τρέλα ρε φίλε και χρειαζόταν τρέλα, κατάλαβες, λέω χρειάζεται Τότε ειδικά χρειαζόταν μια μούρλα mm -hmm. που ο υποχθόνιο την είχε full και μαζί με άλλα πολλά πράγματα που είχε εννοείται, έτσι, όχι μόνο αυτό. Ε, δεν νομίζω ότι δηλαδή, ο Κάτα θα μπορούσε να το κάνει. Όχι ότι είναι καλύτερο ράμπερ ή χειρότερο ή κάτι τέτοιο λόγο. Δεν είχε αυτό το έτζινε ed, που είχε yeah. ο Ιβο. Ο Ήπο είχε ένα πολύ έντονο έτζινε το οποίο χρειαζόταν, να κατάλαβε. Mm -hmm. Και έτσι βρήκα τον ύπο, έτσι ξεκινήσαμε. Σου λέω ότι ήταν η φάση και εγώ και καλά με το φίβο. Και όχι, θα κάνουμε έτσι. Και ο φίβο και θα βγάλουμε έτσι. Και θα βγάλουμε λεφτά από εκεί. Αρχίδια, δεν βγάλαμε Τίπο λεφτά από τίποτα. Δεν ε, ρε φίλε, του κάναμε τότε κάτι έτσι ψηλό και πιο pop και πιο εμπορικά. Δηλαδή, τότε okay. είμαστε κάτι tiny tempo, κάναμε και τέτοια ναι, full. Okay, okay. ε, τα οποία απλά τα κάναμε όλα scrap μετά από ένα-ενάμιση ένα, χρόνο, δεν ξέρω εγώ τι. Mm. Και είπαμε να βγάλουμε το tape που θέλαμε εμεί, α πούμε, το αυτό που, που εν τέλει ο υποχθόνη το ονόμασε «Βρέχει Φράγκα yeah, το 12. Yeah. Εκεί στην Ελλάδα. Όταν ξέρω ήταν στην Ελλάδα, yeah. Yeah. δηλαδή ήταν yeah. η Βουλή έτοιμη να καεί και ο υποχθόνη. <laughs> ήθελε να πει <laughs> το, το tape. Κάτι στο εξώφυλλο, ότι είχε μια τσάντα. Ναι, βρέχει φράγκα. Το οποίο εντάξει, ηχητικά ήταν, ε, ήταν πολύ άλλη. Mm. Ήταν κάτι γαμάτο καινούριο για την Ελλάδα. Ήταν ψιλομαλακία. Ήταν πολύ νωρί, δεν μπορούσαν να τα δεχτούν. Ρε, φίλε. Και ο Ήπο έλεγε και πολλά ακραία πράγματα. Δηλαδή, oh, Όπω ή απέσπασε. Με πετούσε yeah. κάτι ατάκι τώρα κάθε μήνα παίρνω λαμπορκίνη, κάτι τέτοια. <laughs> Ξέρε και καθόλου και κλείνει. Πώ ή και κάθε μήνα του παίρνει λαμπορκίνη, <laughs> ξέρω. Δηλαδή, και... λίγο. Α πούμε, τα τόσο πολύ. <laughs> Αλλά. Στο είπα και την άλλη φορά, η αλήθεια είναι ότι. Ξέρε, δεν γινόταν να είσαι ταπεινό. Δηλαδή, ο άνθρωπο από τη μία, OK, έλεγε αυτά που έλεγε που... και τώρα τα λέω. Ρε, πούστε τι έλεγε ο τρελό, αλλά από την άλλη, έπρεπε να πει κάποιε τρέλε για να γίνει κάτι. Καταλαβαίνει τι λέω. Για να ακουστεί το πράγμα για, για... να βγει προ τα έξω. Ήταν, να... ναι, να σχολιαστεί ή να. Λίγο να... να νιώσει το vibe <σχολιαστεί> τη μουσική. Να υπάρξει δηλαδή. ένα έντζινε ακόμη πιο <σχολιαστεί> πολύ. Ναι, ναι, δεν ξέρω ναι, πώ ναι, να το πω. Μια πρόκληση. Ναι, να προκαλέσει κι άλλο Γιατί ήρθε φίλο να σου πω ω τέλη μέρα. Ήταν και λίγο τα πράγματα εδώ για μένα ήταν πολύ κουραστικά. Δεν γούσταρα καθόλου τη φάση που άκουγα. Δεν γούσταρα καθόλου. Δε, όχι, δεν έχω δε με του ανθρώπου, του γνώρισα, του ήξερα όλου mm. Αυτούς αυτού που κάναν μουσική, α πούμε. Αλλά δεν μ' άρεσε ρε φίλε. Αυτά που άκουγα εδώ πέρα τα θεωρούσα γουάκ και ακόμα να είμαι ειλικρινή, τα περισσότερα τα θεωρώ γουάκ. Αυτά που παίζαν τότε και δεν γούσταρα καθόλου. Και ήμουν αφούλ σύμφωνο με τον Αβγείο Υποχθένο και αρχίσει τα μπινελίκια, οκ. Okay. Με του TX Cool. Και με του Terror X Crew που... Εννοείται ότι δεν ήμασταν ηλίθοι. Ξέραμε ότι δεν ε, πήγαν οι Terror Exclus στη Χρυσή Αυγή, έτσι. Mm. Τι ήταν, το, ο mm. Αρτέμις ε, mm. ε, yeah. ε, στο yeah. Βορύ, στο Πλεύρι, yeah. βορύ, στο Βορύδι. Στο Βορύδι. Στο Βορύδι. Δεν ήξερα ότι ήταν ο DJ Alex, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει Full respect. Για τον DJ Alex υπάρχει full respect για τους δίσκους των Terror X κτλ. Αλλά μα είχε κουράσει ρε φίλε το ότι υπήρχε μια αντιμετώπιση ότι δεν μπορεί να πει κουβέντα για αυτού. Ούτε για του Terror X ούτε για του FFC. Δεν μπορεί να πει κουβέντα. Ε, όχι, ρε φίλε, μπορεί να πει ό,τι θε να πει. Οκ. Okay. Ήμουν σε τέτοια φάση και δεν με ενδιαφέρει το αν θα βγει κάποιο να μα. Που έγινε εννοείται τη πουτάνα. Δηλαδή μετά πήγαμε σε ένα φεστιβάλ να παίξουμε και φεύγαμε κολοδάκλα από κάτω. Που ήταν τέτοια φάση. Είπα ναι. κατάθλιψη. So ναι, δεν κατάλαβε. Κάτι έτσι, έτσι. Αυτό ήθελα δεν να πω. Ναι, ρε, τώρα σου λέω είχε πάθει κατάθλιψη. Ο παίζει εκείνη τη μέρα να έλεγε σταματάω το ραπ, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ ήμουν στα αρχίδια μου, σε φάση ότι όχι θα το κάνουμε. Ρε φίλε, και μια μέρα θα περάσει, θα πάμε να γαμηθούν. Στην Αθήνα. Αυτό ήταν στην Αθήνα. Στην Αθήνα βάλει βανάκι. Ήταν η στην πολύ. Στα πολλή ξεκινήματα, δηλαδή ο Light παίζανε να ήταν 18 χρονών, α πούμε. Δεν είχε πει ο Λάτ να Λάτ πήγαινε σχολείο και όμω. τη δεύτερη χρονιά που σκάσαμε ήταν ο Light, ήταν ο Σολαχάτη, ήταν διάφοροι άλλοι, ήταν ο 7 ήταν μαζί μα. Με... Την πρώτη χρονιά σκάσαμε με τον Billy CEO και το 3D. Όπου την πρώτη χρονιά, επειδή δεν είχε βρει του τέρε ο εξκρού, ήμασταν οκ. Okay. Δηλαδή μας... Εντάξει, δεν μα δέχτηκαν αυτοί που ήταν από κάτω, ξέρω εγώ, 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 εγώ δεν ξέρω ποιο ήταν. Αλλά ο κόσμο του το attitude και τον ήχο κτλ. Εσκάσαμε τότε με αυτό το κομμάτι του προοδότη Μαλάκα. Είχε ένα ήτρο ή τέτρι όλη το ολη Άκουσε των αλλόν τα κομμάτια και είχαν low cuts 80 heads. Τέχνικα, άλλα πράγματα. Για όσου καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. οκ. Μόνιμο κομμάτι που βάζω για να χαρώ. Όταν ο κόσμο άκουσε το η ενα skype, φυγε η μαγκια οκ. σα γιουχάλαν Την πρώτη χρονιά, όχι. δεύτερη, που με του Αλλά Δηλαδή, ήξερα, εγώ προσωπικά ήξερα ποιο είμαι, ήξερα τι κάνω, ήξερα τι ακούω, ρε φίλε, ήξερα τι πάω να κάνω. Δεν με ενδιαφέρε να δω από κάτω, ξέρω εγώ, 50 παιδάκια με τσαντούλε και σπρέι να μου κάνουν κολοδάχτυλα, γιατί βρίσαμε του τέρο εξκρού, α πούμε, ή κάτι. Δεν δε, 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 δε με άγγιζε, ρε φίλε. Mm -hmm. Δεν με άγγιζε. Να σου πω, οι αποφάσει τότε, στο όλο αισθητικό κομμάτι. Οι αποφάσει του ρε φίλε, Ήταν τύπου. ξέρω. Ήταν δικέ σου, ήταν του υπό. Είπω... Ρε φίλε, κάποιε ήταν δικέ μου, κάποιε ήταν του είπε, κάποιε ήταν ποιο θα προλάβει να κάνει τη μαλακία του πρώτο. <σχελίδε> Καταλαβαίνει τι λέω. <σχελίδε> έτσι, όλες, δεν ήταν δηλαδή ναι. ότι είχαμε κανένα τραπέζι και μάνατζερ <σχελίδε> και. Ε, ε, δεν ξέρω εγώ και καθόμαστε και λέγαμε πώ θα, τι θα κάνει κάποιο. Δεν είναι μόνο τρίμηνο, τρίμηνο κατάλαβε τι δηλαδή, <σχελίδε> δηλαδή, <σχελίδε> λέω, ναι. το Κάπιταλ δεν εγώ τραβάω κάμερα. Ναι, ναι. Οκ. Είναι μέσα σε ένα παλιό σπίτι που έμενα, ρε φίλε, πρώτο μια Θεσσαλονίκη. <Τι> που τραβάω κάμερα εγώ, ένας, ο συγκάτοικο μου είχε κάνει το μοντάζ ότι να είναι με μια κάμερα του Ήπω. Ο είχε πάρει κάτι φωτογραφικά φώτα στο σπίτι γιατί μου λέει θα φτιάξουμε σπίτι. ήταν μια τρέλα. Αλλά έπρεπε να το κάνουμε έτσι, ρε φίλε. Έπρεπε να γίνει έτσι, DIY τελείω. Γιατί έτσι μαθαίνει, έτσι ξέρει μια μέρα τι γίνεται. Κατάλαβε και τότε δεν μπορούσαμε να πάμε. Καταρχήν ακούγαν τα τραγούδια και γελούσαν ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήταν πιο mainstream. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο κύκλο σα, γνώμη είχε για αυτό. Αναλόγω ποιο στο... Κοίτα, θα σου πω. Κάποιοι του κύκλου μου δεν καταλαβαίναν Χριστό. Να. Δεν καταλαβαίναν τίποτα από αυτό που πηγαίναμε να κάνουμε. Απλά μόνο και μόνο επειδή ήμουν φίλο του και πήγα να το κάνω. Ψιλοσαπορτάραν οι άνθρωποι και ξέρει, προσπαθούσαν και αυτοί να χαρούν, α πούμε, κτλ. <κύκη> Κάποιοι άλλοι, δηλαδή, Ζω... έρχονταν τώρα ένα φίλο μα εκεί πέρα, μα έλεγε, ξέρω εγώ. Το... Κάντε καντά ρεγκετόν, ρε τάσο, πού πα <μάζε> με αυτά τα τραγούδια, Ρετάσω, λιμπέρα, χαστίσια και τέτοια. Κάντε ρεγκετό, πώ βγαίνει ο άλλο με τη στιγκούδη. Ξέρει, μα λέγανε τέτοια. Έβριζε ο υπόφθονος, το Χριστό σα και εγώ Παναγία και καλά έκανε και του έβριζε. Πήγαινε στα μαγαζιά, του έβριζε. Παίζανε αυτή η ρεγκεντών, έβριζε ο υπό. Έβριζε, λέγε, ξέρω, βάλε τον Μοντάνα, οκ. Okay. πάντων. Αυτό ήταν σαν ιεροκήρυκα. πω, ήταν, 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 αυτό μετά έγινε ιεροκήρυκα, ήδη ήταν ιεροκήρυκα, μετά έγινε φουλ ιεροκήρυκα. Αυτή η οποία ήταν από τα μαγαζιά, ρε οι οποίοι του κλείναν κάποια σόζα ακόμα και τότε, έστω τα κάνε του με τα Ιού Ιού το περιπολικό και κάποια που είχε κάνει με τη βανδί και αυτά. Μα, αλλά καυτή δεν νιώθαν τίποτα. Δηλαδή, σκάγαμε ξέρω, να πιούμε ένα καφέ μαζί του ή κάτι και του λέγανε, ξέρω εγώ, του είπε ο Χασί, επιστροφή στη φύση, γιογκ... ε, γελού...". Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί ο υποχθώνιο, ένα άνθρωπο που έκανε κάποιε επιτυχίε, έστω πιο mainstream, yeah. και είχε να κάνει με το φύβο, κάθεται και βγάζει βρέχει φράγκα mixtape και crank, crank. Και... Δεν το, δε, 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 το καταλαβαίνανε. Άρα και οι άλλοι του ραπ που, οκ, okay, εγώ ήξερα. Άραζα με πολλού ανθρώπου, ρε φίλε, mm. και με τον Μπέλι, άραζα και με τον Πιλότο, άραζα με τον Στέλιο κτλ. Τύχαινε να είμαι σε κύκλου, α πούμε, στη Θεσσαλονίκη, όπου είτε ξέραν ποιο είμαι, είτε ξέραν ποιο είμαι κτλ. Σκάγαν και γελούσαν, πεθαίναν τα γέλια. Λέγανε δεν έχει φράγκα, χάγα, Κι Εντάξει, ξέρει, είναι λογικό. Το καταλάβανε και τότε, δεν ήταν παράλογο. Δεν έλεγαμε, όχι, τι μου το κάνουν αυτό. Δεν Είχαν ναι, γίνει όμω και λάθη. Δηλαδή, διάβασα τη σκέψη μου ότι και το visual εκείνη τη εποχή. Ακόμα και για τα δεδομένα εκείνη τη εποχή. Δεν είχαν ναι ναι γίνει ναι εγγήνεις εγγήνεις εγγήνει λάθη, λάθη. Ναι, και λάθη που τα δικαιολογούσαν αυτά. Εννοείται. <συσίλαι> και εγώ. Δεν ακριβώ το πώ μου. Υπήρχε μια τρασίλα, κατάλαβε. Αλλά ρε φιλέ, πώ να σου πω. Δεν είμαι, είμαι να κάνω όσα λάθη χρειάζονται και την επόμενη μέρα πάλι θα είμαι εκεί και θα δίνω πόνο, κατάλαβες. Όποιο νομίζει ότι δεν γίνονται λάθη, δεν θέλει να κάνει λάθη, οκ, okay, εγώ δεν γουστάρω καν τους artists που είναι η αλάνθαστη, γαμάτη, τύπη, τέλη. Καταλαβαίνεις, λέω, γουστάρω το Chief Keef. <laughs> ο Chief Keef <Chief> ήταν έτσι, <laughs> εξήφαλειά... το χήμα <σφυσίλωσμα> τελείω <σφυσίλωσμα> <τελείως, σφυσίλωσμα> με ένα εκατομμύριο λάφι. Και τον Lil Wayne, ρε, ρε φίλε, <σφυσίλωσμα> <σφυσίλωσμα> λάθος όντο Ναι, αυτό είναι πιο αληθινό, ρε φίλε, για μένα. Και νομίζω ότι και σήμερα πραγματικά η γενιά αυτή το δέχεται πιο πολύ, ας πούμε. Playboy πούμε. Μπορεί να πει ότι είναι. Α πούμε, άμα δεν σου πει ότι κάποιον πριν 10 χρόνια για να κάνει μια Τι είναι αυτό. Άρα, ρε φίλε, το καταλάβαινα ότι ξέρεις, θα γίνουν λάθη. Όχι, okay, κάποιε φορέ αρρώστε τρελνόμουν, να ξέρω εγώ, έβριζα κανέναν. Αλλά ήξερα ότι όπω και να έχει πρέπει να πα μπροστά, ότι λάθη θα γίνουν. Όλοι οι ρε φίλε, άμα το δει και στην Αμερική στο ραπ, δηλαδή ε, ε, οι mob deep ξεκίνησαν έτσι όπω ήταν μετέπειτα. Όχι, αν δει το πρώτο του track, το πρώτο του βίντεο δεν έχει καμία σχέση με το σου κουάντ με αυτά. Okay, ο ναι. Ο έκανε ραπ τον Big Daddy Kane με το... τέτοιο μαλί και έχουν έρθει. Ναι, ο Χάιμπορντ. Όλοι κάπω ξεκινάνε. Στην πορεία βρίσκει αυτό το οποίο πα και κάνει, έτσι. Mm -hmm. Εντάξει, απλά τότε ήταν λίγο πιο οξύμορο αυτό, γιατί εσύ ήσουν 20 χρονών. Ο υποχθόνη όμω είχε ήδη 10-13 χρόνια παρουσία σαν ράπερ. Κοίτα, κι αυτή είναι όμω η, μα... η μαγκιά του κιόλα, τρεφιλέ φίλε, τέλο ημέρα, να σου πω την αλήθεια. Mm -hmm. Γιατί η μαλακά. Όλοι οι άλλοι δεν είχε κανεί τα αρχίδια να χάσει έστω και αυτά τα λίγα που είχε. Ο υποχθόνη δεν ενδιαφερόταν, τρεφιλέ. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν το έκανε συνειδητά. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του τελείω, να σου αλήθεια, πώ σκεφτόταν τότε. Αλλά ρε φίλε, τουλάχιστον ο τύπο είχε αρχίδια. Δηλαδή δεν έκατσε να πει ότι. Κάτσε να κάνω κανένα τέτοιο track, να πάω να κάνω ένα film με τον Ισβολέα, να γεμίσουμε κανένα 200 εισιτήρια στο αν. Ναι, αυτό να ρωτιόμαστε. Καταλαβαίνει τι λέω. Τότε. Ήταν τι που... στα αρχίδια του ότι θα κάψω τι επαφέ μου με όλου αυτού, θα με κράζουν όλοι, του γαμάω κιόλα, δεν θέλω να του βλέπω να πάνε να γαμηθούν. Και θα όμως. κάνω τη φάση μου κιόλα που σκεφτόμαστε. Πε, πε. Άμα είχατε υπόψη σα, α πούμε, ότι είναι λίγο μήμη φάση, κατάλαβε. Το είχαμε. Εγώ προσωπικά ναι. ναι. Αυτό. Ο, Ήπο δεν ξέρω. Ο, 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 ο ίσω το καταλάβαινε, αλλά δεν, το, δεν, ήθελε να το δεχτεί. Ναι. Αφ... Ναι. Ναι, δεν ήθελε να το. Αν να το συνειδητοποιήσει. Έτσι, αλλά, αλλά, κατά τα άλλα όμω υπήρχε και το ότι ναι, είναι τόσο μήνυμα που γαμάει, ξέρω εγώ, ας πούμε, στην τελική. Κοίτα, ρε φιλέ, τότε όταν βγήκε η πρώτη φορά το προδότη και αυτό το κράγκ, άρχισαν κάποιοι να γουστάρουν. Κάποιοι άρχισαν πραγματικά να γουστάρουν, ήταν yeah. λίγο πιο άκυρο. Άρχισαν πραγματικά να καταλαβαίνουν ότι όπα, mm. Yeah. μαλακά, άλλη φάση, άλλο ήχο. Ναι, yeah, ήταν τρομερό χι. Εγώ είχος... θυμάμαι και τύπου που ήταν μέσα στο Hit. ραπ, κάναν ραπ και ψιλογνωστή ακόμα σε μένα. Μου λέει, φίλε, το άκουσε η κοπέλα μου και αρρώστησε. <laughs> και <laughs> τη βάζω τα δικά μου και δεν αρρωσταίνει. Για το προδότη τώρα λέμε Για αυτή το crank, εποχή... Εποχή, σου Ναι, εποχή 12-13. Ναι, Σου αγκέρα εποχή. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή κάποιοι είχαν αρχίσει ήδη να αρρωσταίνουν. Άρα αυτό σου έδειχνε ότι, οκ, okay, κάτι μπορεί να συμβεί, α πούμε. Το Αλλά το ξέραμε, والες. το ξέραμε mm. ότι είναι ψηλό. Ότι, είναι ψηλό, ότι είναι ψηλό μήμα, ας πούμε, η κατάσταση. δεν είναι το, το καπελάκι το περμάρικουλ που... Κοίτα, ο Ήπορε φίλα να έξι μήνες άλλαζε look. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Είχε και Είχε διάφορες τρέλες, ρε. μπραντ του καλλιτέχνη, Ναι. Έκανε διάφορες τρέλες, ρε, φίλε. Okay. Οπότε, σκάσες εσύ λοιπόν εκείνη την εποχή, γυρίζει στην Ελλάδα και παίρνει απόφαση να κάνει ένα label. Μα με τον ύπο. Τότε μην, δεν χρειάζεται να πούμε ότι για τα ελληνικά δεδομένα η λέξη label ήταν λίγο άγνωστη. Τι σημαίνει, τι είναι label. Αν εξαιρέσει, α πούμε, την ηχοκρατορία και άλλο ε, την ένα κρατορία, label. το family, τον χοντρό. Ναι, αλλά για το Αυτή κοινό. αυτό το, το κάναν ήδη και εγώ το είχα ζήσει. Το κοινό όμω δεν πολύ καταλάβαινε. Οι καλλιτέχνε το ψιλομυριζόντουσαν. Το κοινό δεν καταλάβαινε τι είναι στην πραγματικότητα το family, τι είναι στην πραγματικότητα η ναι, okay. η ηχοκρατορία. Ε, Βλέπει ένα brand αυτό. Okay. Και νομίζω ότι okay, είναι συγκρότημα, είναι, δεν το είχαν πολύ ξεκάθαρο. Ε, οπότε παίρνει λοιπόν στην απόφαση να κάνει ένα label χωρί όπω είπε και εσύ πριν να υπάρχει ένα blueprint, να ξέρει που Κοίτα, μπορεί να οδηγήσει να σου αυτό. Αν είναι αλήθεια, χωρί να το καταλάβαινα, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά. Δεν νόμιζα ότι το καταλάβαινα συνειδητά, αλλά blueprint του λέω υπήρχε. Είχα ζήσει την ηχοκρατόρια και τον χοντρό του Freestyle Productions να βγάζει 25 δι το χρόνο, μπλουζάκια, mm. βιβλία, συναυλίε, σεμινάρια, μαγαζιά, όλα DIY. Mm -hmm. Το ίδιο και τον Άλεξ. Η ε, ηχοκρατορία presents, ας πούμε, δεν μπορώ να θυμίσω πώς λέγονταν το album, που ήταν όλοι μέσα. Mm -hmm. Μετά, ε, ξεχωριστά. και ξεχωριστά. Καταλάβαινα ότι κάποιο υπάρχει, ρε φίλε, και υπάρχει μέσα στη δική. Άκουγα το intro, το Terror X Crew. Καταλάβαινα ότι αυτό ο Μάνι έχει μέσα. Ο Άλεξ τα κάνει, ο Alex θα κάνει αυτά. Κατάλαβε, τι λέω. Καταλάβαινα, α πούμε, ότι αυτό ο τύπο κάθεται και παίρνει αποφάσει για τα covers, για τα τέτοια. Και όταν, μετα... πήγα στην Αγγλία, άρχισα να βλέπω τι η Οκ, okay, άρχισα να βλέπω παρόμοιε περιπτώσει. Ήξερα full για τον Ρίζα, για του Γκουτάν Κλάν. <laughs> ότι ο Μάντα έκανε όλα μόνο του, είχε πριν το Vision, έκανε το λογότυπο, το έκανε ο. Πώ τον λένε, ο DJ. Ναι, ναι, ναι. Okay, ναι. Ε, τα ήξερα full αυτά. Full. Mm -hmm. Ότι ο Ρίζα από πριν είχε, πάει, είχε υπογράψει όλο το group στη Loud και μετά πήγαινε και επέγραφε artist, artist σε κάθε γαμμένο ναι, 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 label. Ναι. Τα ήξερα αυτά όλα. Αλλά δεν είναι ότι τα ήξερα και κάθε ένα βράδυ και είπα, Ωραία, έτσι έκανε αυτό, Απλά κάναμε ραντομιέ, ρε φίλε. Και κάναμε λάθη και κάναμε σωστά. Λάθη ρέ, σωστά. Ρέ, ρέ, και ρέ, πηγαίναμε, οκ. Okay. Στο λέω με τη λογική ότι αυτή ήταν σε βιομηχανίε και σε χώρε που ξέρετε να δοφέρει χρήμα. Εδώ εδώ δεν χρήμα. δεν είχαμε τίποτα. τίποτα. Είμασταν ένα λάπτοπ και ένα υπόγειο στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα. Mm -hmm. Και δεν υπήρχε και κάποιο πρότυπο, αν εξαιρέσει. Τώρα μου λε για τον Άλεξ. Μου Άλεξ, δηλαδή, θα λέξει μια από τι πυροέ σου στο πώ κινήθηκε στο ελληνικό Όχι συνειδητά, αλλά ρε φίλε ήταν ένα πράγμα το οποίο το και. Δεν ξέρω άμα. Σου λέω δεν αν το έκανα συνειδητά, αλλά ήταν κάτι το οποίο το ζήσα. Άρα νομίζω ότι στο πίσω μέρο του μυαλού μου ήξερα ότι, OK, όπω έκανε ο στην Ιδιοκρατορία, θα κάνω κι εγώ. Κάτι. Η Capital. Οκ. Mm -hmm. okay, η... Και τον χοντρό τον είχα ζήσει αρκετά. Άγκο active member και τέτοια. Και το είχα ζήσει πολύ αυτό το πράγμα. Ήξερα ότι ο Πούστη. Τι έκανε, μαλάκα, πήγαινε, έπαιρνε μόνο του 250 μπλουζάκια, 300 freestyle production μπλουζάκια, πα, πέσανε μπλουζάκια. Έφερε το κασέρι πίσω, πουλούσε, έβγαζε 25 άλμπουμ παραγωγή Freestyle Productions. Mm -hmm. Καθόταν αυτό με τον άλλον στον NBC, του έφερε όλου, γράψε ή γράψε ή γράψε, γράψε, γράψε μπαμ, άλμπουμ στην τέτοια. Ε, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Άρα περίμενε ότι και οικονομικά ας πούμε, μπορεί να υπάρξει μια. Ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν πώ. Αλλά πίστευα ότι Ισροή. αν ίσρο. κάτι γίνει, ότι mm. αν αρχίζουν τα τραγούδια να γίνονται γνωστά, ότι κάπω θα βρεθούν χρήματα. Τότε δεν σε ούτε το YouTube, ούτε κανεί. Δεν, δεν, υπήρχε Spotify. Mm -hmm. Ούτε το YouTube, το YouTube έκανε monetize. Ναι. Δεν έκανε monetize. Ούτε καν διαφημίσει στο Facebook δεν υπήρχαν. Ναι. Ήταν, ήταν πριν να γίνει. Ξέραμε το... Με ότι κάπως, αν χιτάρει, αν κάνεις, αν ράντι, θα πληρωθεί από τα ραδιόφωνα. Τέτοια είχαμε κάποιες στο μυαλό μα έτσι. Τέτοιε. Εποχθώνει δεν είχε καθόλου τεχνογνωσία λόγω των κολλάψου που είχε με τη, με τη βανδί, την κοκκίνο κλπ. Τίποτα. Όχι, τίποτα. Όχι, όχι, δεν είχε τίποτα. Δεν ήξερα. Ό,τι δεν είχε υπέγραφε, δεν είχε ιδέα. Το live το κομμάτι ας πούμε του ελληναριών εμφανίσεων. Απ' το live ήξερε ρε φίλε, είχε κονέ, είχε μαγαζιά, τον ξέρανε, ήξερε το είχε ζήσει. Αυτό το είχε ζήσει γάματα. Οκ, γιατί εγώ εκείνη την εποχή σαν παρατηρητής ένιωθα ότι ο Ιπποχθώνης ουσιαστικά σας έδωσε ένα network με clubs και εμφανίσεις που αυτό ήταν σε πλατφόρμα για να παίξετε τη μουσική σας. Δεν θέλω ούτε να τον είπα, να τον ξέρεις, να τον να τον Γιατί δεν ξέρω αν ήταν του ύπο το τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι απλά είχαμε, έτυχε να έχουμε δύο-τρει ανθρώπου όπω ο Μάο, <laughs> οι οποίοι αυτοί είχαν ένα πολύ δυνατό network ήδη. Το οποίο, βέβαια, να είμαι ειλικρινή, αν θυμάμαι καλά, αν τα ξέρω καλά, μεγάλο μέρο του network του Μάο ήταν και του ύπο. Απλά, ρε φίλε, ο που το λέω έτσι είναι γιατί ο ύπο, ρε φίλε, ήταν τρελό. Δηλαδή, πήγαινε και έκανε ό,τι να είναι. Πηγαίναμε, κλέβαμε μπουκάλια από τα μαγαζιά, κλέβαμε πράγματα. <laughs> Πηγαίναμε να παίξουμε live, να μα πληρώσει άλλο και κλέβαμε. <laughs> Wild. ναι. Είχε πάει, είχε σηκώσει ένα PlayStation από ένα μαγαζί. Δηλαδή, έκανε ό,τι να είναι τελείω. Θέλω να σου πω ότι Δεν ήταν. Ναι. Ένα άνθρωπο τον εμπιστευόντουσαν όλοι και πήγαινε στο μαγαζί και του λέγανε. Και Όλα φέρνουν τον υποφώνιο. Ναι, γιατί ήταν γραμμάτο την προηγούμενη φορά, καταβέσει, λέω. Αλλά μετά έτυχε εν μέρη από τον ύπο, εν μέρη από τον Μάο και από άλλου ανθρώπου. Υπήρχε ήδη ένα δίκτυο το οποίο λειτουργήσε γρήγορα όταν άρχισαν τα τράξει Μετέπειτα το Κολομπιάνο και αυτά να και ήταν ουσιαστικά αυτό μια πλατφόρμα για να παίζει τη μουσική σα, φαντάζομαι. Εννοείται, ναι. Έτσι, εφόσον Δεν, έπαιζαν, έπαιζαν ε, μουσική. Ρε φίλε, στι αρχέ, όταν κάναμε το. Α πούμε το crank και αυτά, πήραν 2-3 χρόνια να κάνουν ένα εκατομμύριο views. 2,5 mm -hmm. χρόνια. Καλά, και άλλο κοινό τότε. Και το χρήσιμο YouTube ναι, ναι. ήταν αλλιώ τελείω. Okay. Όταν βγάλαμε το Κολομπιάνο και το είδαμε να κάνει 80-90 χιλιάδε πρώτε... την πρώτη εβδομάδα. Φίλε, βλέπαμε τα views έτσι. Πω, λέγαμε, κάνουν 90.000 views. Ξέρεις, είχαμε με πάθη μουνόπλακα δηλαδή. ρε, φίλεγαμε τι γίνεται ρε μάλακα, ξέρω τις πουτάνας, ξέρω εγώ, ξέρεις. Και όταν βγήκε το remix. Ήταν το milestone. Ναι, γενικά. το remix η μου ότι είχε κάνει, ξέρω εγώ, τύπου 34.000 views την πρώτη μέρα mm. και φίλε είχαμε τρελαθεί, είχα τρελαθεί, έλεγα το απίστευτο, δεν το πιστεύω, δεν τι γίνεται, ξέρω εγώ, ήταν ναι. Το Κολομπιάνο ήταν το milestone, πιστεύω, ναι. για την πορεία της Capital. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. γενικά για την πορεία της όλης της σκηνής, όχι Κομ... Όποιο και να πει, ό,τι και να πει, I, then, δηλαδή σε αυτό ρε φίλε είμαι πολύ απόλυτο. Για μένα το Κολομπιάνο άλλαξε τα πάντα. Άλλαξε τα πάντα. Άνοιξε τι πόρτε. Άνοιξε τι πόρτε στον κόσμο ρε φίλε. Δηλαδή άρχισε ο κόσμο να κουστάρει αυτή τη φάση το κανονικό, μέσα σε ένα ρε μήνα. Το κανονικό, ρε. ρε. Το κανονικό. Εντάξει το ρεμίξ ίσω. Δεν ξέρω κι άλλοι εδώ πέρα στην Αθήνα μου το έχουν πει πολύ. Το, κανονικό ή το remix μου λένε. Το ρεμίξ. Το remix έπαιξε πολύ περισσότερο. Έγινε ακόμα πιο big και έπαιξε στα μαγαζιά. Οκ. Αλλά εγώ θυμάμαι ρε φίλε ότι. Δηλαδή, Θυμάμαι από το πρώτο το τρακ όταν βγήκε το Κολομπιάνο, ότι μέσα στον επόμενο μήνα ή στι επόμενε εβδομάδε, θυμάμαι τον Νίκο Νασκάκη να μου λέει ότι ήδη έχει αρχίσει να κλείνει shows, ότι Skype να ξέρει να γίνει πουτάνα σε αυτή τη φάση να έχω ξαναζήσει με το κάνε ντου. Σχετικά με αυτό που ρώτησε πριν. Με okay. το, μία, το μορκ, okay. Yeah. Okay. Ε, μέσα στον ένα μήνα μου λέει: Ελά, παίζουμε στον Dogs, θα να παίξει DJ. Αυτό γινόταν να άνοιξε, εγώ. Το Dogs τότε ακόμα ήταν ένα μαγαζί που. Ε, η μουσική που έπαιζε μέσα Γάμισε τα ξέρω εγώ και πήγαμε εμεί και να παίζουμε τα δικά μα και ήδη μα λέγανε ότι α το στέλνουμε το Σεπτέμβριο εδώ. Δηλαδή πολύ γρήγορα άρχισε να φαίνεται το, το έργο ότι αυτό. αλλάζει, ρε φίλε, κατάλαβε. Mm -hmm. Δηλαδή Δημίω... Δημίω... και ο Σνίκο και ο Λάιτμαν κάναν στην αρχή το, το πρώτο καιρό τα πρώτα χρόνια δεν είχαν τραγούδια. Δεν είχαν ριλίζα, ας πούμε. Yeah, και Κασίκ, έτσι, ικωνή... Ναι, κάναν έτσι χάι. Ναι, κάπω κάναν hype. Λέγαν το Κολομπιανό, ξέρω εγώ. Είστε σε τέτοια φάση. Και σε Sky το καλοκαίρι, άνοιξε, έχει βγει το original Colombiano και μετά remix το Σεπτέμβριο. Το πρέπει να βγει και Φεβρουάριο. Φεβρουάριο και μετά βγαίνει τέλειο Αυγούστου, αρχέ Σεπτέμβριο το remix, ε. Ναι, τέλειο Αυγούστου νομίζω. Ή μπορεί και αρχέ Σεπτέμβριο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Εκεί, το τέλη, remix τέλη, τέλη, με Noe, yeah. με Slogan, με Rav, yeah. με 7, με Ipo, κουμπλέ, α πούμε. Okay. πώ με... τη... Β... ναι. Πώς το βίωσε όλη αυτή τη φάση. Έχει πει σε μια άλλη συνέντευξη ότι είχε ανεβεί από ένα κάμπινγκ. Ότι το είχε ανεβάσει ο Λέξ. Ο Λέξ ήταν καλλιδική και δούλευε με την κοπέλα του Καλκιδική. Εγώ είχα πάει με τον πατέρα μου κάμπινγκ, ξέρω εγώ τύπου. Και ρε φίλε, με, εγώ γενικά με το λάπτοπ και τα ακουστικά και το, το φτιάχνα στα αρχίδια μου στο κάμπινγκ. Δεν έχω θέμα, μην ξέρω, κάνω ράνο Και ξέρω εγώ, όπου είχα ξαναπάει είχε ίντερνετ. Και σου μου λέει όχι. Και παίρνω το λέξι, του λέει εκεί, μου λέει ναι, το λάπτοπ, μου λέω ένα <σχει> <σχει> <Μου> <σχει> <"Τιώ>, το μου Πάμε <τάδε, σχει> <"Νέβαια, σχει> Ο Λέξ πάτσε save. Στο τέλο, ξέρει. Για να ανέβει το track, ας πούμε. Συνεργαζόταν με τον Λέξ. Ναι, ρε είχαμε και ήδη φούρνο προσωπικέ σχέσει και εκτίμηση, α πούμε. Μεγάλη εκτίμηση, α πούμε, στον άλλον. Ο Λέξ ήταν ανοιχτό μυαλό, ρε φίλε, από την αρχή, από τα πολύ πρώτα χρόνια που πήγα. Στη Θεσσαλονίκη όλοι τους ρε φίλε μου, μου φέρθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ζή, ο Στέλιος, ο Λέξ, όλο ο κύκλος τους γενικά. Μόνο respect για αυτό, α πούμε. Αλλά ο Λέξ από τότε ήταν πολύ πιο ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, ρε φίλε, θυμάμαι το Λέξα σε κάτι κουβέντε τότε το 12, το 13, να λέει ας πούμε, ότι μπροστά σε άλλου και να του πέφτουν τα μυαλά, να τους τα μυαλιά των αλλωνών. Γιατί το Λέξα δεν είναι αυτό που είναι σήμερα. Οκ. Okay. Ναι. Να λέει ότι ο υποχθόνη είναι καλύτερο ραβδό του Ζολέα. Και να είναι τώρα 10 τύποι που ακούνε mm. ραπ εκεί και να τρελαίνουν, το ξέρω εγώ, και να λένε τι mm. Ναι. λε, ρε αλεξάκι, είναι αυτά που λέει. Ήταν. Ε, ένιωθε. ένιωθε ε, είναι student of the game. Είναι big student of the game, ναι, Alex. ναι, ναι ξε, είναι είναι Ένιωθε full. Full, mm -hmm. από παλιά. Είδε διαφορά στο πώ αντιμετώπιζαν άνθρωποι του χώριου και εμεί με το Κολομπιανό Remix. Δηλαδή, άλλαξε πέρα από την αντιμετώπιση του κόσμου και τα γκίξ, ό,τι σκάγανε συνέχεια. Είδε και διαφορά, δηλαδή, μου είπε ότι μερικά χρόνια πριν έσκαγε για καφέ και γελάγανε και λέγανε Βρέχι Φράγκα και χάχαχα. Άλλαξε η συμπεριφορά του κόσμου και του κύκλου που σα περιτριγύριζε μετά από αυτό το release. Δεν ξέρω αν άλλαξε. Ε, ρε φίλε πάντω σίγουρα δεν μπορούσαν να γελάσουν. Για το κομμάτι είχε... τα είχε ψιλογαμίσει. δηλαδή εκείνο το καιρό παίζαν και αυτά τα ζητάνε τα shows, τα επανένωση. <χ> 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 και ρε φίλε παίζαν, ξέρω τώρα, εγώ του τους παίρνει Θεσσαλονίκη, 3.000 άτομα να παίζουν τρει ώρες ζητάνε, να το παίζει τελευταίο το Κολομπιάνο και να πέφτει το μαγαζί. Δηλαδή πλέον δεν μπορούσαν και να πούν και κάτι, κατάλαβες τι λέω. Άσχετα που πολλοί άρχισαν να το γουστάρουν, δεν μπορούσαν να, να πούνε κάτι. Είχε γυρίσει το πράγμα, είχε αλλάξει το πράγμα ήδη. <χ> 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 Όσοι ήταν κοντά ή το είχαν αποδεχτεί, άσταμα του άρεσε. Όχι είχαν καταλάβει ότι το πράγμα γύρισε. Εγώ θεωρώ ότι ήδη με εκείνου του πρώτου μήνε ήδη αυτοί που κάναν αυτό είχαν ήδη γίνει παλιοί mm -hmm. Γιατί φαινόταν ότι ένα καινούριο Wave Sky πλέον και μόνο αυτό είναι το μέλλον, α πούμε. Θυμάμαι πολλοί κόσμο να σκέφτεται αυτό το πράγμα με το Κολομπιανό και με το υπή των ζωντανών νεκρών που είχε μέσα αντίστοιχα παλιά δικά σου mm, και άλλε παλιά που... 5 και 5 νομίζω. Όλοι σκεφτήκαμε... 3, 3, 3 και 3, κάτι το 3 δικά μου πριν το Άλεξ. Ναι, ναι, ναι. Κάπως ναι. ναι. Όλοι σκεφτήκαμε, οκ, okay, αλλάζει το game πλέον. Ε, πες μας για το, για το EP αυτό, ας πούμε, τη φάση σου με τους ζητανοί τότε. Κοίτα ρε φίλε, εγώ φάνη ήμουν, φάνι είμαι, εντάξει. Και τους ευχαριστώ φουλ, ας πούμε, που μπήκε το όνομά μου εκεί πέρα μαζί με αυτούς, έτσι. Ε, από εκεί και πέρα, ρε φίλε, η φάση σου ήταν καραχημαδιό. Ό,τι να είναι. Δηλαδή δεν δηλαδή, ήταν ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, δεν δηλαδή. δε, δε, δεν δε ούτε δηλαδή. τι θέλουν να κάνουν, ούτε τίποτα. Ήτανε... Ο Ήπο ήταν ο μόνο ο οποίο κίνητο τον καιρό έγραφε σωστά πάνω σε τέτοια beats. Οι άλλοι, όλοι οι άνθρωποι είχαν ψιλοχάσει την επαφή. Ρε, Δικιά μου γνώμη, έτσι. Mm -hmm. ε, δεν, 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 υπήρξε, δηλαδή δεν είπαν οι τύποι ότι μαζεύουμε beats. Ε, πάμε να γράψουμε, φέρουμε εσύ μια ιδέα που έχει εγώ να σου φέρω μια ιδέα. Πήγαμε εκεί, πέντε ακούσαν, πέντε γράψαν, τα βγάλανε. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν έγινε κάτι πραγματικό, ένα πρόσεξο σοβαρό. Που, δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε φίλε να πάμε μια εβδομάδα να έρθει ο Άλεξ, να πάω εγώ να βάλω δυο μαλακίε, να πει ο Άλεξ αυτό και αυτό και αυτό. Ω ο Μαν που και τότε μαζί με τον Τάκη είχαν κάνει ό,τι είχαν κάνει. Δηλαδή, ο... εγώ νομίζω ότι ο τάκι Τσάν είναι αυτό που έκανε του Ντέρου αυτό που είναι σαν mm -hmm. mm -hmm. yeah, okay, executive, σαν executive okay. producer, yeah. χωρίς χωρί να το ξέρω σίγουρα, πιστεύω ότι ε ο Τάκη ήταν ο executive. Okay. Όταν εγώ πήγα εκεί, ο Τάκη μου λέει: Τώρα μου λέει, φάσε δικιά σου, μάνε στι πλάτε σου. Κάτσε ρε φίλε, πόσε πλάτε μου φάσε. Ξέρε, έχει μεγάλο βάρο, μου λέει, φάσε τι πλάτε σου. Εγώ φεύγω, γεια σα. Ναι, γεια σα. Τα πάμε. Σε ξενέρωσε. Όχι, δεν με ξενέρωσε. Γελούσε, ξέρει να σου πει. Όχι αυτό ο Ποτάκη. Το πώ πήγαινε, παιδί. πώ πήγε. Όχι, εντάξει, ήξερα, και... ήξερα τι αντιμετωπίζω. Τάξι. Η αλήθεια είναι ότι okay, μπορεί να είχα λίγο πιο mm. μεγάλα expectations και τα λοιπά, αλλά mm -hmm. ήξερα τι αντιμετωπίζω. Πέριμενα. Έπαιξε το ρόλο του όμω και αυτό το ρίλι. Έπαιξε το ρόλο του σίγουρα, αριθμητικό. Mm. Σου λέω ακόμα και σήμερα του ευχαριστώ, full α πούμε, για... που έγινε το όνομά μου εκεί πέρα δίπλα σε αυτού. Mm. Και για εσένα και για τον ήχο τη Ελλάδα. Εντάξει. Για πολλοί κόσμο, ξέρει που είχε του ε, ζητανεί σαν mm -hmm. ε, το, το πρότυπο για το ράπ. Ήταν το Ήταν ένα τρόπο να αποδεχτούν και αυτοί ναι, το έργο. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει. Ισχύ, θα θα έπρεπε απλά να γίνει σωστά, ρε mm. Δεν είναι δυνατόν να πήγαμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και ούτε βρεθήκαμε με τον Άλεξ σε ένα στούντι. Δηλαδή θα μπορούσε ο Άλεξ να, να φτιάξουμε πράγματα που θα τα κάναμε μαζί και θα Λέξεις, να γινόταν κάτι σωστό. Δεν Χριστός έγινε σωστό. Έγινε στο πόδι τελείω, α πούμε. Mm -hmm. Εντάξει, νομίζω πάντω γενικά ότι εκείνε οι χρονιέ ήταν πολύ special για τον ελληνικό ραπ. Δηλαδή, το έχω πολλέ φορέ με τον Γιάννη. Νομίζω ότι η διετία ήταν από τι πιο σημαντικέ διετίε. Ναι, το 2014 στο... πρέπει να βγει και ο δίχο του Λέξ. Ναι, το 2014 βγήκε ο δίχο του Λέξ, mm -hmm. μετά τα καπάκια βγαίνει το Κολομπιανό. Καπάκια. Ε... Το Maranó. Ε... Ναι, το πέρα από το Μαραντόνα αλλά. Άνοιξε και. Το... Ε, άνοι... Αρχέ του 2016. 16. Του 2016. Του 2016. Ταυτόχρονα, Σεπτέμβριο 2015 σκάει το, το Κολομπιανό Remix, δηλαδή επανένωση ζητανή, άνοι, 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 15. Ναι, ναι το καλοκαίρι το 16, το EP του Light. Ναι. ναι. Δηλαδή γίνανε πάρα πάρα το πάρα dubbed, πολλά πράγματα. Νομίζω τρόπο. το καλοκαίρι 16. Ναι. Το καλοκαίρι 16, ναι. Πάρα πολλά πράγματα εκείνη τη δεκαετία που νομίζω ότι αλλάξανε το rap για πάντα και ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα κάνανε αυτό που παίζει σήμερα. Που ναι, 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 Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά τα release εκεί είναι αυτά τα οποία. Και ήταν κάτι ground με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Δηλαδή is το ξέρανε όλοι. Ισχύει. Όλοι, is όλοι. ήταν από 25 και κάτω εκείνη την εποχή το ξέρανε. Και δεν έπαιζε πουθενά εκτό από τα πάρτι και από συγκεκριμένα ναι, μαγαζιά. Ναι, 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 ήταν σαν ο, μια μυστική ο, ας πούμε, ο, συνεννόηση ο, που, ναι. που είχαμε τότε όλοι μεταξύ μα: Ότι ξέρουμε τι είναι αυτό, αλλά οι άλλοι δεν το ξέρουν. Αλλά παρόλα αυτό το ξέραν όλοι. Ναι, δεν για... ξέρω να καταλαβαίνετε πώ το εννοώ. Ναι, ναι. Το Μαραντόνα θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη φορά που έπιασα φίλου μου που δεν ακούγαν καθόλου αυτά που άκουγα εγώ. και Τράβη λοιπά, Να μου λένε, Α, οκ, okay, εδώ το ότοτσιν γαμά ήξερα εγώ, εδώ το, αυτό το μελλοντικό μου αρέσει. Και θυμάμαι μετά να αρχίζουν να δέχονται σιγά-σιγά ότι το rap μπορεί να είναι και τραγουδιστό, α πούμε. Εντάξει, το Μαραντό ήταν big. Ναι. Και το ήξερε, ο Ήπο το ήξερε. Το ήξερε. Εγώ ξενέρωνα λίγο επειδή γενικά είχε ένα ψηλό bite από τον το Μοντάνα. Σε ζάπη, και... το Του το πούμε, και μου λέει: Τι μ' αρέσει να του και τέτοια. Ξέρετε, συνευρίαζε, ξέρω Okay. Αλλά ήξερε ο τύπο πόσο big είναι το okay. Okay. Αυτή η στρατηγική που προμοτάρατε τα ρελίσει με βιντεάκια από live, αυτά ήταν, αυτό ήταν οργανωμένο ή απλά γινόταν. απλά γινόταν και το είδαμε ότι βούλευε και το κάναμε συνέχεια. Okay. Okay. Απλά γινόταν. Και το Μαραντόνα και φίλε, πολλέ φορέ πήγα, πήγαινα με το, λα, με το λάπτοπ μου, με κάρτα, με ηχεία. Τα βάζα όλα σε ένα μάξι και πήγαινα όπου είναι ο υποχθόνη για να τον ηχογραφήσω. Τον ηχογράφησα κάνα τρει φορέ για να βγει. Τι <Κι> είναι, Εσύ να τον βρει εσύ να τον ηχογραφήσει. Ναι, δεν ερχόταν αυτό στο στούντιο. Όπου ήταν αυτό. Ήταν στη Σιάτστα, πήγαινε στη Σιάτστα. Ήταν στην Κατερίνη, πήγαινε στην Κατερίνη. Όπου ήταν αυτό, εγώ πήγαινα, μπαμ, όλα τα άστινα, πάμε, γράφουμε. Γράφαμε κι άλλα. <Κι> αλλά αυτό χρειάστηκε να τρει φορέ να το γράψουμε. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι. Τι μισέ έγραφε το ένα καλά, μετά. Κάτι, κάτι. Okay. Άλεξες έπρεπε να γίνει σωστά, α πούμε. Mm -hmm. και επίση αλλάζει πάλι πολλά πράγματα. Παιδιά. Τα... Ναι, καλά, αυτό άρχισε να το ακούνε. Φύλε κάτι 40 και 35 και τέτοια έγινε τη πουτάνα, α πούμε. Mm -hmm. το Μαραντόνα. Yeah. Το... Yeah. Όχι τίποτα, θυμάμαι το κλειπ του Μαραντόνα. Ακραίως. Ναι, το κλειπ και αυτό τελείω DIY. Δηλαδή. <laughs> δηλαδή, δεν θυμάμαι καν πώ μα ήρθε η ιδέα να πάμε στα βουνάκια αυτά. Τίποτα, ρε φίλε, ήμασταν εμεί και ο Γιάννη, ένα παλικάρι που έκανε το βίντεο, ένα φίλο από την Έδεσα. Με ένας, είχε αυτό μια πατσα, πατέντα, ένα τρίπο που η κάμερα πήγαινε, ξέρει ένα γερανό, που πήγαινε η κάμερα έτσι, έχει αυτά με το σαν αντίβαρο. Mm -hmm. Ξυπνήσαμε 4 ώρε το πρωί σε ένα καταφύγιο στον Όλυμπο. Βγήκε ο υποχθόνη με κάτι, ένα που είχε δώσει γύζι, ήταν γύζι, ή δεν yeah, ήταν ούτε καν γύζι. μπει yeah, yeah. Έβαλε γύζι εκεί, ξέρω <laughs> εγώ να <laughs> είναι με στα χιόνια, εξής. Και κάναμε το βίντεο, ρε φίλε, αυτό δηλαδή. Μόνοι μα, δηλαδή μα βοηθούσαν άνθρωποι που δεν είχαν κάποια σχέση με τη ναι. φάση. Ράντομ άνθρωποι, ο Τάκα, ξέρω εγώ. Τελείω random άνθρωποι μα βοηθούσαν για να κάνουμε ό,τι κάναμε, α πούμε. Mm -hmm. Και μετά πήγαμε στον Dog's, ο άλλο είχε βάλει το μαγαζί μια τεράστια σειρά τη Αργεντινή. Δεν σε local τη φάση, αλλά είχε αρχίσει να δουλεύει. Τι ήταν που... πυρήνα όμω. Ναι, ναι, Κάπιταλ ναι. ναι. Θεσσαλονίκη, έτσι. Λόγω του Dogs ίσω πιο πολύ. Mm -hmm. Γιατί το Ντόξ ήταν το μόνο μαγαζί το, σε όλη την Ελλάδα που τι πούσαρε φούλα αυτή τη φάση. Κατάλαβε τι γίνεται και τι πούσαρε γάματα. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, έγιναν αυτά το 16, το 17. Ή το 10, μπορεί να είναι και το 18 τώρα αυτό που θα πω, δεν ξέρω, αλλά α πούμε, εγώ μετά άρχισα να παίζω δύο φορέ την εβδομάδα στον Dog μουσική. Ο Light έπαιζε κάθε Τρίτη. Mm -hmm. Ένα ολόκληρο χρόνο έπαιζε κάθε Τρίτη στο ίδιο μαγαζί, okay. mm -hmm. ε, 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 μετά βγήκε ας πούμε, και το πιο σήμερα, έγινε τη πουτάνα, έγινε πιο big Light. Ε, την επόμενη χρονιά, α πούμε στο Dogs, είχε την πρώτη μέρα που άνοιξε το μαγαζί, είχε live. Υπό Sneak Light Clip. Χαμό, ε. Ναι, Πουτάνας. Και ακόμα και σήμερα δεν θα το πετύχει εύκολα αυτό. Mm. Και του τέσσερι μαζί σε ίδιο μαγαζί, α πούμε, όχι στο Water Festival, δεν ξέρω εγώ τι. Στο ίδιο stage, ίδιο, όλοι και οι τέσσερι, όχι μία ο ένα, μία ο άλλο. Και το ανάλογο budget, έτσι, δηλαδή πέντε λεφτά. Καλά τότε δεν υπήρχε καν. Μην φανταστείτε ότι τα budget δεν ήταν εδώ που είναι τότε. Και πάλι εσύ για τα δεδομένα ναι. ήταν. Ναι. Λέει, παίρνουμε καλλιτέχνε μια μουσική σκηνή. Είχε πέρυσι ένα μαγαζί τώρα που χωρούσε 500 άτομα και γύρω-γύρω είχε χιλιά άτομα σκασμένο γάμα. Δηλαδή κόβαν κασέρι άνθρωποι. Και με τους με χαρά του και μπράβο του που κόψαν και το κασέρι του έτσι. Mm. Γιατί μα βοήθησαν γάματα και εμεί βγάλαμε χρήματα από εκεί μέσα. Ρε, φίλε, και παίξαμε τη μουσική μα, α πούμε. Και έτσι χτίστηκε και ένα δίκτυο, όπως είπαμε πριν, ας πούμε. Με μαγαζιά που ναι. στηρίζονται. Τώρα δεν είναι λίγο περίεργο που όλο αυτό το πράγμα είναι πλέον η νόρμα, έτσι. Όλη αυτή η φάση, τα labels, ναι. το trap, η εμφάνιση, η εικόνα, τα video clips. Δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο που σου κάνει οι άλλοι τώρα 17, 18, 19 χρόνια και είναι, είναι το φυσιολογικό για αυτού. Αυτό που εσύ τότε το έλεγε και σε κοιτάγανε περίεργα ή ξέρω που σου κάνανε πλάκα. Εντάξει, είμαι, είμαι χαρούμενο, να σου πω την αλήθεια. Φουλ χαρούμενο και φουλ, mm -hmm. φουλ περήφανο που έχει γίνει τόσο big. Mm -hmm. Δεν έχω μια πέτσα από κανένα πιτσιρκά να καταλαβαίνει τι έγινε ή πώ έγινε ή γιατί κτλ. Οκ. Okay. Ε λέει, πρέπει να γίνει ακόμα πιο σοβαρό απλά το πράγμα. Okay. Δηλαδή ακόμα τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Είναι υψηλοαστία το πράγμα. Ξέρω από. Ένα-δύο labels που τρέχουν ψηλό, όσο σοβαρά μπορούν να τρέξουν. Mm -hmm. ε, όλα τα άλλα είναι ψηλό στο πόδι και DIY. Δηλαδή, ακόμα και οι εταιρείε που έχουν έρθει από πάνω, δεν, είναι, δεν δουλεύουν, δεν έχουν το know-how να δουλέψουν όπω θα δουλέψει μια εταιρεία στη Γερμανία, στη Γαλλία ή κάτι. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό εμεί κάνουμε τα πάντα μόνοι μα. Απλά όπου χρειάζεται, ας βοηθάει η κατι δηλαδη σε μεγαλο βαθμο εμει κανουμε τα παντα μονοι μα απλα οπου χρειαζεται βοηθαει η κτλ. Και δεν λέω για να μειώσει την πάνη, καμία περίπτωση. Ε, δεν, είναι ο... δεν, υπάρχει ρε φίλε know-how, υπάρχει... ακόμα και τώρα δεν υπάρχει industry στη μένω. Mm -hmm. Άμα πάθω κάτι εγώ και ο Σπάρτακος ξέρω εγώ, πες να μην υπάρχει label αύριο στην Ελλάδα να τρέξει, καταλαβαίνει τι λέω. Οκ. Mm -hmm. okay. Οπότε ουσιαστικά λες ότι είναι δημοφιλές το είδο, αλλά δεν υπάρχει αλλά δεν υπάρχουν πίσω οι και... βάσεις δεν υπάρχουν, και... ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν βάσεις σωστές. Mm -hmm. Ενώ όμως υπάρχει ζήτηση, Αυτόν Υπάρχει περιγώσει. ζήτηση. Ναι, είναι λίγο περίεργο να υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση. Φίλε, υπάρχει εξής... και προσφορά γιατί κάπου άρτιστε το υπάρχει μερίδιο. Και... Υπάρχει και ζήτηση. Ναι, το δούλεψε και... πολύ περισσότερο αυτό. Ναι. Ε, 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 φίλε, απλά θέλει. Ξέρει, όταν, δεν, ε, όταν δεν υπάρχει από πίσω κάποιο να σου πει: Έλα εδώ, φίλε, χρειάζε αυτό, χρειάζε εκείνο και χρειάζε εκείνο και έτσι θα τρέξει και θα, τρέξει, θα Και όλα συνεχίζει να τα ανακαλύπτει μόνο σου. Ακόμα και τώρα που υποτίθεται ότι υπάρχει δισκογραφία κανονική και υπάρχουν εταιρείε από πίσω. Πάντα εξεσταργεί λίγο παραπάνω, πάντα θα κάνει κάποια λάθη και μετά θα μαθαίνει κτλ. Άρα, όλοι ακόμα και αυτοί που το τρέχουμε πιο σοβαρά από άλλου που δεν το τρέχουν τόσο σοβαρά, συνεχίζουμε να είμαστε σε μια φάση που μαθαίνουμε. Mm -hmm. Και είμαστε πάλι trial and error, ας πούμε, yeah. να μαθαίνουμε τι παίζει, τι δεν παίζει, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Ε, ας πούμε, ρε φίλε, εμεί τώρα σιγά σιγά έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν για την capital. Οκ, mm Δέκα -hmm. okay. mm -hmm. χρόνια είμαστε στο game. Mm -hmm. Αλλά ρε φίλε και μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο ε, φόρτο εργασία για να υπάρχουν. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε έχουμε μέχρι και εμεί άτομα εργαζόμενου. Γιατί. Και να σου πω τι γίνεται. Εγώ, σαν Capital θα μπορούσα να βγάζω τραγούδια τρει μέρε αν ήθελα. Όποιον θέλει. Όποιον θέλει, από όπου θέλει να μου στέλνει ένα τραγούδι, να μπει πά, πάρε και ένα λογότυπο Capital κάποια music, πάμε. Πάρε τόσο τσεκατό από αυτόν, πάρε το. Τό... Αλλά ρε φίλε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Εγώ, πώ να σου πω, άμα σταματήσουμε να κάνουμε art development, α πούμε, ε, γαμηθήκαμε. Δεν είμαστε αυτοί που ήμασταν. Δηλαδή, όλα, μπορεί όλα να αλλάξουν. Ε. Μπορεί μια μέρα το στυλ να γίνει, ξέρω εγώ, κλαρινό, house trap και να συνεχίζει κάποια music να είναι εκεί. Αλλά αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε το artist development. Δεν μπορεί δηλαδή να μην συνεχίζω εγώ σαν Skype να δουλεύω έτσι όπω δούλευα με τον υποχθόνιο, έτσι όπω δούλευα με το Light, με το Mad, με τον FY. Τώρα με το Fax slime, καταλαβαίνει τι λέω. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Άμα αλλάξει το ήχο όμω, θα έχει τη γνώση του να κάνει artist development και έχει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό τα κάνει ενώ έχει μια ολιστική γνώση, μια σφαιρική γνώση του τι είναι rap, και μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει πώ να γίνουν κάποια πράγματα. να αλλάξει ο ήχο τελείω, πάει κάπου αλλού. Οκ, έχει αλλάξει ο ήχο. Δεν έχει καμία σχέση με το Young Jeezy και τον. Όχι, αλλά παραμένει rap. Παραμένει το νούμερο ένα είδο στον κόσμο. Ναι, αλλά στην Ελλάδα, άμα βάλει όλα τα γλίσ κάτω, αυτή τη στιγμή το 21, τα τράπι είναι λιγότερα. Από ότι τα ρεγκετών τα... ή τα ντριλ. αν όχι λιγότερα, δεν είναι η πλειοψηφία. Εντάξει, είναι το ντριλ όμω. Είναι το ντριλ. Αν δεν έχει τραγούδι, έχει πολλά ρεγκετών. έχει άρχισε έχει... Έχει να κάνει house. Οκ. <χω> <Okay. χω> okay. Άρα, ίχυ. 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 Άρα ίχυ. που σημαίνει δεν ότι. Δεν είναι, αυτά που το που εσύ. Δεν εσύ. είναι εσύ. αυτό που <χω> μεγάλωσε. Δεν είναι αυτό που μεγάλωσα <χω> εγώ. Το mentality μένει ίδιο. Αυτά που λέει ο ράπερ, το mentality είναι ίδιο. Τα λέει, αλλά από πίσω η μουσική σου αλλάζει. Εγώ αυτό που σου λέγα την άλλη φορά είναι ότι εγώ σε κάποια φάση έχασα την μπάλα. Mm -hmm. Γιατί από το 2015 μέχρι το 2019, α πούμε, ήμουν κλεισμένο όλη μέρα σε ένα στούντιο. Ξέρω εγώ τύπου 5 στα 7, 6 στα 7, δουλεύα σταμάτητα. είχα σταματήσει να ακούω μουσική. Να πηγαίνω σπίτι μου και να ακούσω μουσική. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν άκουγα μουσική. Άκουγα ένα κικ, ένα 808, ένα hi-hat, ένα στέρεο image, μια φωνή που δεν έχει πρίμα ή ένα. Άκουγα μόνο έτσι. Δεν είχα σταματήσει να την απολαμβάνω την κουστάρα του μουσική. Ε, Ερχόντουσαν οι συνεργάτε μου, βάζαν πράγματα που σου το 21 Σάββατ και τέτοια και έλεγα τι μαλάκια είναι αυτή. Mm -hmm. Όταν ρε φίλε, το, όταν το, το συνειδητοποίησα, από την αρχή το είχα συνειδητοποιήσει, okay, αλλά όταν το συνειδητοποίησα πραγματικά, είπα ότι ξέρει, ή θα γίνει manager, executive, δεν ξέρω εγώ τι, το μπουλο, ή θα βάλει το κόλλο σου κάτω, θα κόψει πλέον. Γιατί θα, ε, έφτασε μια εποχή το, 18, το 19, α πούμε, το 18, όπω ήταν, που Ρε φίλε, δεν είχα άλλο ανάγκη το να μιξάρω κάποιον, όχι τη Capital, πελάτη στο στούντιο mm. ή να ηχογραφήσω ένα από τι Δεν είχα άλλο ανάγκη αυτά τα χρήματα, ok. Mm -hmm. Και λέω εκεί τώρα, ή θα, ξανα, ή θα το κάνω ξανά και θα γουστάρω, αν το γουστάρω ακόμα, γιατί σε κάποια φάση, να είμαι ειλικρινή, ήμουν σε φάση μήπω πλέον mm. δεν το γουστάρω, σε το γούστάρα. Ναι. Mm. Γουστάρω να βγάζω δίσκου, γουστάρω να κάνω αυτή τη δουλειά κτλ. Αλλά μήπω δεν γουστάρω να κάτσω, να ανοίξω το λάπτοπ και να κάνω beach. Γιατί δεν έκανα πιτ. Mm -hmm. Για τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια είχα σταματήσει να κάνω πιτ. Έκανα, μο, έκανα ό, ό, όλα τα άλλα εκτό από το να κάνω beat, οκ. Okay. Ε, και απλά, οι φίλε, σε κάποια φάση άρχισα σιγά σιγά να λέω ότι... να γουστάρω, άρχισα να ακούω μουσική, άρχισα να... Δηλαδή ήμουν για χρόνια στο σπίτι μου ας πούμε, με 2,1 ηχεία χωρί καρέκλα. Άρχισα να πάρω μια καρέκλα. Έφερα ηχεία, πήρα ηχεία, πήρα, πήρα βάσει, πήρα φώτα, πήρα τέτοια. Να κάτσω λίγο να. Να το να νιώσω, να... ναι, το setup να το φτιάξω από την αρχή. Ότι... και το κορώνα, φαντάζομαι σε αυτό. ήδη είχα ξεκινήσει να βαράω. Okay. Ήδη είχα να βαράω. Όταν okay. στο κορώνα αρχίσει, mm. ήμουν στη φάση που ξεκίνησα να βαράω γάματα, σαν τρελό. Okay. Σαν άρρωστο. Mm -hmm. Στο κορώνα, δηλαδή καθόμουν σπίτι του light, ήμουν αφήνα και έκανα ξέρω, 6 τα τη μέρα. Ο άλλο έβγαινε μου λέγεται φίλε, δεν θε να έρθει εδώ, θα πάω εκεί να συναντήσω αυτό, να εκεί. Όχι, τίποτα, δεν θέλω να έρθω πουθενά. Ήμουν με τα ακουστικά μου στο σπίτι του και έκανα μπιτ στην Αθήνα, ξέρω εγώ. <laughs> Άρα, ξέρει, απλά από, σε κάποια φάση το πήρα απόφαση ότι ή θα το ξανακάνει που δεν, ήμουν, δεν, ήξερα ότι μπορώ να το ξανακάνω. Είχα αμφιβολίε αν μπορώ όντω να το ξανακάνω ή όχι, καλά. Οκ. Okay. Ή θα κάνει κάτι άλλο. Άλλαξε, έδωσα πόνο, ρε φίλε, το ξαναγάπησα από την αρχή. Και πλέον, α πουμε είναι, κάνω 7-8 την εβδομάδα. Ήρθε σε επαφή τότε και με τα καινούργια Waves που είχαν σκάσει. ήμουν σε επαφή. Απλά δεν ήξερα, δεν είχα το know-how να κάτσω και να τα φτιάξω το ίδιο ναι, καλά ναι, ναι, όπω ναι. θα κάνουν οι πιτσιρικάδε. Κατάλαβε mm. τι λέω. Okay. Και άρχισα να κάθομαι εδώ, έβλεπα από τον ένα αυτό. Κατέβαζα drumming, tutorials, τέτοια. Mm. Plugins, αγόραζα plug-ins, Έκανα το ένα. Άρχισα να ξαναφτιάχνω όλο το setup μου ξανά από την αρχή. Το Wave, τον ήχο μου, το τι γουστάρω να ακούω. Ε, να είμαι μέσα στο Max να ακούω Spotify full on. Ε, α πούμε, το... Φίλε είχα να ακούσω μουσική με ακουστικά, να περπατήσω τον δρόμο για να ακούω με ακουστικά από το 15 το 14 και μου φανούνταν fail. Έλεγα πω όμως μαλάκα μικρός γυρνούσα αλλημένα τα ακουστικά. Τώρα ξαναγυρνάω με τα ακουστικά. Okay. Όταν πάω κάπου με τα πόδια γυρνάω με τα ακουστικά ξανά και ακούω όλη μέρα τα beats μου στο dropbox mm -hmm. και στο αμάξι και στα ακουστικά. Και πάω σπίτι και αλλάζω αυτά που δεν μου αρέσουν. Δεν φοβάσαι όμω και λίγο ότι... Σου λέω τώρα κάτι προσωπικό, ένα προσωπικό φόβο που έχω εγώ και θα δω αν με καταλαβαίνει ή αν έχει και εσύ την ίδια αφιβολία στο μυαλό σου. Ότι μεγαλώνοντα, θα χάσει λίγο το touch με το τι θεωρούν ναι, οι νέοι γενιέ σίγουρα, νέες σίγουρα και, το, και τι δεν είναι. Σίγουρα το χάνει το touch. Mm. Γιατί ρε φίλε, σταματάς να τρως το ψάρωμα. Όταν είσαι μικρό, ψαρώνει. Mm. Δεν είναι το ίδιο ρε φίλε τώρα ένα παιδάκι 16 χρονών να βλέπει το pop smoke και ένα άνθρωπο 35 χρονών να βλέπει το pop smoke. Γαμάει pop smoke, αρχίδια μου τον γράφω. στο δεν No disrespect στον άνθρωπο, είναι νεκρό. Θέλω να σου πω, γαμάει, ακούω το κομμάτι γαμάει. Αλλά κλείνω το YouTube και το γράφω στην μπουτσα μου. Ξεκάθαρα να λέω, Ω Θεού, τι γραμμάτο είναι ο pop smoke. Πού ζει στο Brooklyn, τι είναι η μπου και τι φοράει, αν φοράει αμήρεια. Δεν με νοιάζει ρε φίλε, κατάλαβε τι λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Γαμάει μουσική, γαμάει. Ποιο έκανε τα beats, wait, 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 γαμάει, wait, 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 ο Aid Wade Γαμάει ο Aid Ποιο μίξαρε, ο Tad. Γαμάει. Ποιο ήταν το στούντιο, Γαμάει. Ποιο ήταν ο Steven Vector, ο manager. Ποιο label έχει το Οκ, okay. με πιάνει. Αυτά με απασχολούν. Ναι, αλλά καταλαβαίνει γιατί είναι γαμάτο. Καταλαβαίνω ότι είναι γαμάτο. Ρε, Δεν φοβάσαι ότι κάποια στιγμή θα πάψει να καταλαβαίνει ότι είναι γαμάτο. Όπω αντίστοιχα και οι πατεράδε μα πάψαν να καταλαβαίνουν ότι είναι γαμάτο για εμά ή για Εντάξει, εντάξει, υπάρχουν οι πατεράδε μα και υπάρχει και ο ξέρω εγώ τώρα. Juicy Υπάρχει ο φίλε, οκ. Έτσι όπω το είπε. Μεγαλύτερο μπαμπάς. Αυτό. Mm. Άρα εντάξει, δεν με φοβίζει, δεν με νοιάζει. Όσο εγώ το αγαπάω, είτε εγώ το αγαπάω, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, μου αρέσει να ακούω full the beats, μου αρέσει να ακούω τι μίξει, μου αρέσει να ακούω του rappers. Δεν του ακούω όλου με το ίδιο τέτοιο. Αλλιώ ακούω τον Andre 3000 και τον Τζίζα, και αλλιώ ακούω τον. ξέρω εγώ, τον Φούλιο, α πούμε, ή τον, <laughs> τον... <laughs> <laughs> τον Chief εντάξει. <Kiff>, <laughs> Αλλά δεν είναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι κάτι. Ξέρεις, το ένα το γουστάρω πολύ, περνάω καλά, με βάζει διάθεση, γουστάρω να ακούω, γουστάρον... Το άλλο το ακούω σε άλλε φάσει, α πούμε. Αλλά φίλε, νομίζω ότι έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, όλα αυτά που γίνονται είναι τόσο ενδιαφέρον που. Ξέρεις, είναι στο χέρι σου να μην γίνει παπουδέ και να γουστάρει, να ακούς. Γιατί εγώ προσωπικά, ό,τι και να ακούσω, κάτι βρίσκω, ρε φίλε, που πραγματικά μου φαίνεται κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό που σου λέγα την άλλη φορά, ακούγα τόσα κάτω ένα μήνα. Τρομερό άλμπουμ. Γαμώ τα άλβουμς, ρε φίλε, γαμώ Η... Mm. Οι... Ο κύκλο μου αυτή που ακούνε ραπ δεν το. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Βγήκαμε νομίζω yeah. στο top stream ναι. του yeah. καλλιτέχνε για το 2021. Ή ε. α πούμε ο Λίλνα Ζέξ, α πούμε, έχει κάποια κομμάτια μέσα στο άλμπουμ που γαμάνε, ρε φίλε. Mm. okay. Mm -hmm. Δεν μπορεί να, το αγνο... δεν μπορώ να το αγνοήσω εγώ αυτό. Εγώ τα ακούω και λέω το. Πού τι ξέρω. Βλέπω αυτού του πτυρικάδε που κάνουν τα beats και λέω πόρε φίλε, ξέρω αρρωσταίνω, κατάλαβε. Και συνεχίζω να είμαι ας πούμε, ανταγωνιστικός. Θέλω να είμαι ανταγωνιστικός. Mm -hmm. Μπορεί να κάνω ό,τι κάνω, μπορεί να κάνω και κολλάψει και τέτοια. Αλλά όταν πάω στο σπίτι μου το βράδυ, θα του γαμίσω όλου. Δεν θέλω κανένα πιτσίρι να είναι καλύτερο από μένα. <laughs> Καταλαβαίνετε, <laughs> λέω ούτε θα είναι πούμε, τον επόμενο <laughs> καιρό με το, <laughs> με, το <laughs> με το rate που πάω. <laughs> όλα, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει κανεί μπάλα, mm -hmm. <laughs> <laughs> ναι. να μπάλα μαζί μου τον επόμενο καιρό. Να σου πω τόσα χρόνια. Είναι λίγοι αυτοί που θα μπορούσαν να παίξουν μπάλα μαζί μου τον επόμενο καιρό. Ελάχιστοι. Τόσα χρόνια. Πώ και δεν βγαίνει να κάποια συλλογή, κάποιο mixtape με τη λογική του drama, του κάλε. Ήθελα να το κάνω. Αλλά τι, δεν είχα αφιερώσει το χρόνο που αφιερώνω τώρα. Και καταλάβαινε ότι αν δεν αφιερώσω αυτόν τον χρόνο, δεν υπάρχει λόγο να το κανω mm -hmm. Κατάλαβε τι λέω. Είχα ξεκινήσει, είχα κάποια τράξη, είχα γράψει το σλόγγαν, τον Νόε τότε. Ε, δεν τα έκανα ποτέ γιατί καταλάβαινε ότι δεν είμαι εκεί που θέλω να είμαι, ρε φίλε, για να το κάνω. Δεν μ' άρεσαν τόσο. Δεν είχα το σο που ήθελα να έχω για να κάτσω και να πω ότι θα σου δώσω να ακούσει ένα album, α πούμε. Που εύκολα θα μπορούσαμε να πάω με ένα beat, α πούμε, από εδώ, και να πω, έλα ρε, λά, μου και σε ένα βέτς, έλα και εσύ και να να το παίξω, να κάνω τη φάση μου. Αλλά άμα η φάση μου δεν γαμάει στα δικά μου αυτιά, δεν μπορώ ρε φίλοι να το κάνω. Δεν υπάρχει λόγο να το κάνω. Πρέπει να κάνω κάτι που θα γαμάει στα δικά μου αυτιά. <laughs> Ή είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Δεν ξέρω αν θα το κάνω ποτέ. Η αλήθεια είναι πω πλέον δεν με ενδιαφέρει τόσο. Γιατί... Όχι, δεν με ενδιαφέρει να το κάνω. Δεν με καίει. Γιατί ρε, εμένα με καίει, ρε φίλε να ανοίγω τον τρόπο μου και να έχω μέσα 70 beats. <laughs> αυτό με καίει. Και να τα ακούω και να κουστάρω. Αυτό με καίει. Άμα αυτό συμβαίνει, όλα τα άλλα μπορούν να συμβούν. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν μπορούν να συμβούν τα άλλα. Ωραία, από τη στιγμή που τρέχει 70 beats, λέμε. Για μετά, πώ θα τα διανέμει αυτά τα beats, αν θα τα δώσει σε όλο album κάποιου καλλιτέχνη. Ρε φίλε, αυτό μετά από εκεί και πέρα ξέρει ένα πρόσωπο που θα πα στο στούντιο, θα κάνει κάτι, θα του πει φίλε αυτό το θέλω. Εγώ, α πούμε, έχω το τέτοιο, εγώ μπορώ να έχω το. την απέτσι να πω στον οποιοδήποτε φίλε αυτό το θέλω, το κάτσε εγώ για το άλμπουμ μου. <συσκλή> δεν υπάρχει θέμα, κατάλαβε τι <συσκλή> λέω. Ε, μπορώ να το κάνω. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχω 1,5 μήνα εδώ, δίνω πόνο. Ξέσαι, δεν θέλω να κάνω πολλά πράγματα με άλλου, πρώτα να δεν είχα μία να κάνω ένα session με τον Σας και, και μόλις πάω να πω «Έλα ε, μπρο μου, δώσ' μου ένα άλλο. Θα του δώσω γίνεται. τρία, okay. να δούμε, δουλεύουμε οργάνικοι, είμαστε ωραίοι μαζί, κάνουμε κάτι ωραίο. Mm -hmm. Όταν κάνουμε κάτι ωραίο μαζί, θα του πω «Έλα πάρε και το", Δηλαδή, δεν πώς ο φακελός μου ρε φίλε. Οκ, χαμώσε. Έχω πράγμα, ρε φίλε. Έχω υλικό, δεν κοροϊδεύω. Το λέω με την έννοια ότι επειδή έκανε και μίλαγε και στα κομμάτια και έχει κάνει κάποια σαντάρια. Ναι, <σομίως> <αφήσεις> okay, εντάξει. <διά>, ότι <σομίως> θα μπορούσε να σε φανταστώ σε ρόλο DJ Drama. <σομίως> ναι, εντάξει. Δεν ξέρω πώ το κάνω αυτό το 2021. να ξέρω Όχι, εντάξει. Ο Tyler the Creator το έκανε τώρα με τον DJ Drama. Και, και μαγιά του, υπάρχει ένα κόλτσο πιο έντονο εκεί πέρα. Αυτό δεν θα σέψει να βγαίνει πάνω να παρουσιάσει του ράπερ και να σε Όχι, όχι, όχι. Θα προτιμούσα να είμαι εκεί που είμαι, ξέρει να κάνουμε το κάνω, ρε φίλε. Νιώθω ότι είναι αρκετά κρίντζ, α πούμε πλέον. Ε, δεν θέλει κανένα παιδάκι 19 χρόνο mm -hmm. να ακούσει το Skype να φωνάζει πάνω το τραγούδι. Στην Ελλάδα, ναι, μάλλον όχι. Γενικά. Mm. Άσον τα άλλα, The Creator είναι μια πολύ. Mm -hmm. Ναι, το έκανε ω tribute σε εκείνη την εποχή. Ναι, οκ. Okay. σω, δεν ξέρω. Mm -hmm. Μπορεί ω tribute, οκ. Okay. σω μπορεί να έχει και μια αλήθεια. Δεν, δεν, το έχω σκεφτεί πολύ. Mm -hmm. Αλλά. Ξέρεις, δεν θέλω να, να, κάνω κάτι το οποίο θα είναι. Δεν θέλω να είμαι στον κόσμο μου, ρε φιλε. Θέλω να είμαι εδώ που είναι σήμερα. Ακούω Playboy Carty, είμαι ο The Activist, το στο Spotify μου. Δεν ακούω, ξέρω εγώ, Young Jeezy και... Ακούω Young Jeezy εννοείται, αλλά δεν είναι... Εννοείται, τώρα παλιά το μου στα χωρίζεις. Αλλά ξέρεις. Θέλω να σου πω... τώρα. Θέλω να είμαι στο σήμερα, κατάλληλα. δεν θέλω να χάνομαι από το σήμερα, από το ότι είναι fresh. Από το σήμερα, τι ακούς, Σκάιν? Ακούω full τριλιές, έτσι, και νεορκέζικες, 22 G's, Coach That Goes και τα λοιπά. Ακούσα άλλο, Abracadabra, full, Sef G. Abracadabra είναι UK. Ακούω πολλά έτσι και Afrobeat και τέτοια, Berna Boy και Whisky, τέτοια, πολύ το πολύ και κάνω πολλά beats, το έτσι εδώ Αθήνα. <laughs> <laughs> από, από τραπ, ρε φίλε, να είμαι ειλικρινή, α πούμε, ακούω πιο πολύ να και αυτά που σου είπα. Δηλαδή, ξέρει, άκουγα ότι. Τα <laughs> ντόζα <laughs> κάτι μπορεί να πει τραπ, δεν τη λε τραπ. Όχι, <laughs> δεν τη λε Young boy, ακούω, εντάξει, όχι τρελαμένα. Ακούω και Lil Baby, OK, όλα αυτά τα baby και τέτοια. Δεν τα ακούω με την ίδια προσοχή. Να σου πω την αλήθεια, ακούω δίσκου. Αν κουστάρω το δίσκο, No. Μετά θα κάτσω να τον ακούσω τον άλλον σοβαρά. Αλλιώ απλά ακούω τα σύγκλιση, α πούμε. Του yeah. Lil Baby, δεν σ' άρεσε το άλλο μου, α πούμε, το My Tennis. Μ άρεσε, μ' άρεσε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι πορώθηκα. <laughs> Ούτε με το voice of the Heroes. Όχι. Yeah, the better, όχι, yeah. σε καμία περίπτωση. Okay. Δεν πορώθηκα. Να σου πω την αλήθεια, ακούω τραπ λιγότερο από ποτέ. <laughs> Πλέον. Ακούω τραπ λιγότερο από ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι. Λίγο έχω, αρχί... έχω αρχίσει να νιώθω ότι τα πράγματα έχουν να... <laughs> Έχει να υπάρχει κορεσμό. Δηλαδή <laughs> λοιπόν, είναι συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αλλάζει και ο ήχος καπιτάλ. Όχι ρε φίλε, εντάξει, δεν είμαστε 2017 που έκανα όλα τα beats. Όχι, 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 δεν μπορεί ο Thug Slime, τι κάνει αύριο, reggaeton, ξέρω εγώ, ή dance, αλλά πούμε, όχι. Ξέρεις, δεν, αλλάζει ο ήχος αλλά ο δικός μου ήχος αλλάζει και με, αν αλλάζουμε ποιον συνεργάζομαι και τι κάνω, okay. αλλά όχι της καπιτάλ. Η ο κάθε artist, εγώ δεν πάω να κάνω force η ένα creative direction. σα ίσα. Ό,τι creative direction και να έχω, πάντα το έχω σε σχέση με αυτό που άλλο έχει στο μυαλό του και θέλει Φ. να κάνει και θεωρεί αληθινό για τον εαυτό του. Mm -hmm. Κατάλαβε τι, τι λέω. Δεν τα κάνει βάλω. Χάος, ναι. Ξέρω, ναι. Ή το Lil' Bart να κάνει drill με μπαντάνα και mm. πσιου. Κατάλαβε τι λέω. Mm -hmm. Ο καθένα έχει το σώστο του. Εγώ είμαι εκεί να βοηθήσω να φύγουν οι μαλακέ και να βγει το σώστο του όσο πιο καλά γίνεται προ τα έξω. Δεν είμαι εκεί για να του πω. Μπορώ να του πω, ρε μαλάκα, αυτό σου πάει, αυτό δεν σου πάει, αυτό είναι ωραίο, οκ, okay. αυτό ναι. Αλλά όχι να επιβάλλω ή να πω, παιδιά τώρα όλοι θα κάνουμε ρεγκετόν από αύριο γιατί το τραπ πέθανε, okay. οκ. <σχιουσύν> ε, σε καμία περίπτωση. Κατάλαβες <σχιουσύν> τι λέω. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μετά από τόσα hits, ας πούμε, τόσες επιτυχίες που είπαμε πριν, Κολομπιάνο, Μαραντώνα, όλη αυτή την πορεία της Capital, την εκρηκτική τα τελευταία 5-6 χρόνια, και λίγο παραπάνω, έτσι, από το 2014, να πούμε ότι αυτό είναι ο, χρόνια, 10 -5, 10 -5. Ναι, το, milestone, mm. έτσι, το σημείο αναφορά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά υπάρχει κάποιο τρόπος να κατανοήσεις τι χρειάζεται για να βγει ένα hit. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ας πούμε, σαν, σαν μέθοδο, σαν γνώση. Εσύ, σαν producer, σαν executive producer, σαν ο άνθρωπο ε, που είναι φίλε... από τη μόνη ενό συγκεκριμένου label. Τι χρειάζεται. Ότι μπορεί να καταλάβει, α πούμε, ποιο, ποια είναι Όχι, η συνταγή. Σου πω κάτι. Μπορείς να Μπορεί να ακούσει 10 κομμάτια mm -hmm. και να πει ότι αυτό σίγουρα είναι αυτό που έχει περισσότερε πιθανότητε. Όχι, αυτό είναι. Mm. Ε, όλα συμβαίνουν. Συμβαίνει να πεις αυτό είναι και να είναι. Συμβαίνει να πεις αυτό είναι και να μην είναι. Συμβαίνει να πεις αυτό έχει πιο πολλές πιθανότητε και να είναι όντω. Συμβαίνει να πεις αυτό δεν είναι και να είναι. Mm <laughs> Καταλαβαίνεις τι λέω. Όλα συμβαίνουν. Εμένα η δουλειά μου ρε, φιλή, είναι να προσπαθήσω να βοηθήσω τον άλλον να προβλέψουμε Ποιο είναι πιο κοντά από όλα, άμα yeah. κάτι δεν είναι ξεκάθαρο. Αν πάω στο στούντιο και έχω μέσα τον ε, Light, τον ε, τον έναν τον άλλο και όλοι συμφωνούν για ένα track, δηλαδή πούμε, έτσι αν το δεν με θέλουν. Οκ. Okay. okay. Όλοι το ακούγαν στο στούντιο και όλοι λέγανε αυτό γαμάει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γαμάει. Κατάλαβε, το ακούγαν όλοι, το έλεγε ο Light, αυτό είναι συγκλάρα, ο υποχθόνη έλεγε συγκλάρα, έλεγε ο FY. Δεν ξέρω FY βασικά, αλλά όλοι το νιώθανε full, κατάλαβε. Άρα ήταν φω φανάρι ότι αυτό το track ήταν. Όταν κάναμε ας πούμε, το Ελπίδα με τον Μάντε, τραβούσαμε τα μαλλιά μα, δεν φύγαμε μέχρι το πρωί. Ξέραμε okay. ότι αυτό μα πορώνει, αυτό το γουστάρουμε, ότι αυτό έχει potential. οκ. Okay. Mm -hmm. ε, απ' την άλλη, κάναμε το κότερα και το είχαμε 7 μήνε να κάθεται. Mm -hmm. Μέχρι να το ακούσει random κόσμο και να γουστάρει και να καταλάβουμε και ότι όρμα, αλλά το γαμάει το τράκι να το βγάλουμε. Ξέραμε μέχρι να σημαίνει ότι γουστάρουμε ότι γαμάει, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι θα κάνει αυτό που έκανε. Mm -hmm. Άρα δεν μπορώ, ούτε έχω κάποια συνταγή για hit. Αν είχα συνταγή για hit, θα γεννούσα κάθε βράδυ ένα hit, οκ. Okay. Ε, μπορώ απλά όσο μπορώ με την εμπειρία και με αυτό να βοηθήσω κάποιον να πάρει όσε περισσότερε πιθανότητε γίνεται για να, για να χιτάρει. Ξέρεις να του πω πρέπει να ξαναγράψουμε τη φωνή, αυτό το ρεφρέν είναι πιο καλό, εδώ αυτέ τι λέξει δεν κάνουν, πρέπει να βάλουμε το ρεφρέν. 1, 000, 000, αποφάσεις ένα εκατομμύριο μικρές αποφάσει φτιάχνουν ένα χιτ τις πιο πολλέ φορέ. <laughs> <laughs> Ο... Θε να είσαι συχνά στο στούντιο όταν γράφει κάποιο άρτιστη με τον οποίο δουλεύεις. Ναι, γιατί, γιατί να γράφει να καλύτερα όταν είμαι. Ξέρεις okay. τι γίνεται, ρε φίλε. Άμα, άμα του αφήσει, μαλακίζονται κιόλα. Να σου το πω κι αλλιώ. Και οι πιο πολλοί mm -hmm. ράμπερτ έχουν τύπου γύρω του που. Γύρω yes τους, men. Ναι, yes man. Okay. Πάει άλλου, ράχνει μια μαλακία, που λένε όλοι, Ναι, φίλε, γαμάτο είναι. Η μισή γιατί θέλουν να γίνουν μαζί να του δώσουν ένα fit. Η άλλη μισή δεν ξέρω γιατί. Οι άλλοι. Καταλαβαίνετε mm -hmm. τι λέω. Και ξέρει, φίλε, καλό κακό. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι ειλικρινή με τον εαυτό σου. Και εκεί ήταν πολύ μεγάλο μάγκα ο, ο μάγκα. <laughs> Γιατί όλοι λένε τι δουλευταρά Δεν είναι απλά δουλευταρά. Δεν είναι απλά πιο δουλευταρά, ήταν πιο έξυπνο. Ο τύπο ήταν άρρωστο ANR του εαυτού του και παραγωγό του εαυτού του. Καταλάβαινε, ρε φίλε, τι κάνει, τι δεν κάνει, δεν τον ένοιαζε τι λένε. Άμα του λέγανε όλοι ότι γάμα, αυτό μπορεί να κάνει και μου λέγανε Ρε ξέρω, δεν μ' αρέσει, κοινό θέμα πρέπει να γίνει πιο έτσι, πρέπει να το πω αλλιώ, δεν το έχω πει καλά. Καταλαβαίνετε, λέω, ήταν άρρωστο ρε φίλε. Και όταν του έλεγε κιόλα, δηλαδή μου έλεγε κάτι, μου έλεγε Σου κάνει, αρέσει, του λέγανε αυτό δεν μ' αρέσει. Άρε, πώ δεν σου αρέσει αυτό, ε. Και σκεφτόταν. Και αρρώστανε να μου κάνει κάτι που να μου αρέσει. Και όταν το γράφουμε μου λέει: Ε, έχει στι... Αυτό ήταν ευτυχώ που το βάλαμε. Αυτό ήταν πιο καλό, α πούμε. Κατάλαβε τι λέω. Δηλαδή, γούστα να τον πιέζει, να, να πιέζεται, να πρεσάρεται. Γιατί δηλαδή, ήξερε ότι όσο πιέζεται, όσο πουσάρει τον εαυτό του, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Και ρώτα για yeah. Πάντα γνώμη. Αυτό που σου φάνηκε. Ναι. Σου φάνηκε. Άρεσε. Και λέγε: Μου άρεσε. Του λέγε: του πιο άκυρου yeah. όμω. Yeah. Yeah. Δεν έπαιρνε μόνο την γνώμη του Σκάιρ. Yeah. τον πιο άκυρο ever. Πώ φαίνεται yeah. αυτό. Άμα ο πιο άκυρο βαϊμπάρει, και αυτό λέει πολλά. Για Σε ρώταγε όμως, λέει, σ' άρεσε όντως. Όντω μ' άρεσε, όμω. όντως άρεσε όμως. Ναι, 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 Πέντε ναι. λεπτά την ώρα που γνωριστήκαμε με ρώταγε, ας πούμε, για το Super Trapper 2. Τύπου, πώς να το χειριστεί, το ότι... Ε, α πούμε, έχει πάει έτσι όπω έχει πάει και μου λέει: Ρε φίλε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι δεν το ένιωσαν εδώ πέρα. Ας πούμε, και τέτοια. ρε, εντάξει, <Ρε> δεν το ένιωσαν, είναι αλήθεια. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν το ένιωσαν, είναι αλήθεια. Και το Αμερικάνου, όταν το βγάλαμε στην αρχή, τίποτα δεν ένιωσαν. Αυτό δεν ότι το... είναι το ίδιο. Αυτό το δεν θα πω παιδιά, γνωριστεί. όχι, θα γίνει και το Super Trapper 2 Classic, α πούμε, αν mm θεωρείται -hmm. Classic. Mm -hmm. Σήμερα κάποιοι το θεωρούν Classic το Αμερικάνο. Όταν το βγάλαμε δεν έγινε τίποτα. Mm -hmm. Και το λέγαμε αυτό μεταξύ μα και γελούσαμε. Mm -hmm. Ξέρετε, μα φαινόταν. Ε, απλά γελούσαμε. Εμεί, πέρυσι, πότε κάναμε το Super Trapper 2 Proper, ξέρω πέρυσι, α πούμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάλι το Αμερικάνο. Αλλά όταν γνώρισα το Mad Clip ήταν ένα τύπο ο οποίο ήταν στου δρόμου πραγματικά. Mm -hmm. Ήταν στου δρόμου, ρε φίλε ο άνθρωπο. Ήταν στου δρόμου, okay. Δηλαδή και έγραφε όλα αυτά που έγραφε. Η φωνή του είχε πάει να κλείσει, δεν έβγαινε η φωνή του. Ο Μάτκλιπ του Super Trapper 2 ήταν τύπο με μια Porsche το 2019 με 285 shows. Αναγνωρισμένο, hits, πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, πολύ καλύτερα ήξερε τον εαυτό του. Ή είχε κάνει 50 τραγούδια στον τον Αμερικάνο. Δεν μπορούσε να κάνει άλλο άνθρωπο. Να κάθεται να κάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ούτε και... εγώ. Τι <χειά> να <laughs> κάνω πάλι, το Μαραντόνα, το Γολομπιάνο, <χειά> το ναι. Φέρε, το Ποιο είμαι. Το... Άρα έπρεπε κάπω να... να... πάμε μπροστά, ρε φιλε. Φάνηκε ότι μπήκατε και κάνατε κάτι πιο artistic. Και ναι. σε όποιου, α πούμε, ρε μου, ακούνε όντω μουσική, αυτοί το κατάλαβαν, είμαι σίγουρο και αυτό του είπα. Ότι φάνηκε ότι ρίξατε με το Skype δουλειά, ρε φίλε. Είναι πιο προσωπικά τα Super Trapper. Ναι, ρε. Σαν ναι, δίσκι, ναι. ναι. Μιλάει για πιο προσωπικά του πράγματα. Κοίτα, εγώ δεν <laughs> θέλω να πω σαν και καλά ότι όχι για μάγκε δεν το κατάλαβαν και τέτοια. Εγώ θεωρώ ότι έχει άπειρα λάθη και μαλακή που κάναμε. Και η μαλακία είναι ότι. Α πούμε, ο, ο Μάντρε δεν άκουγε από ένα σημείο και μετά. Άμα κάτι το γούστα αυτό, πραγματικά δεν μπορούσε να το αλλάξει τη γνώμη. Δηλαδή, εγώ αν μπορούσα να κάνω άλλα, άλλα 10 sessions για το Super Trapper 2 και να αλλάξω πράγματα, θα τα άλλαζα. Αλλά ο Μάρτιν ήταν ένα άνθρωπο που δεν άλλαζε πράγματα. Έγραφε κάτι και αυτό ήταν. Δεν, δεν μπορούσε να ξαναμπεί στο σπίτι και να το ξαναγράψει. Mm -hmm. Ό,τι έγραψε έμενε. Άρα έπρεπε να βρει τρόπο ναι, ναι. με αυτά που έγραφε να, να, δουλέψεις. να, 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 φτια... να δουλέψει. Ναι. Mm -hmm. Αλλά απ' την άλλη, ρε φίλε, ήταν άρρωστο ο άνθρωπο γιατί κάθε βράδυ σου έγραφε δύο κομμάτια. Ή ένα... Τελειωμένα, όχι μαλακίε, όχι μισά. Mm -hmm. Και έλα τώρα θα βάλουμε ένα βε και θα το σκεφτώ και το δεύτερο δεν καλό. Όλα εισαγωγή, verse, refrain, doubles, backs, ad-libs, Όλα, ό,τι κομμάτι είχε, όλα ήταν τελειωμένα από την αρχή μέχρι το τέλο. Δεν, δεν, άφηνε τίποτα. Κοιμότανε, έκανε ό,τι έκανε, τον ξυπνούσε 4 ώρε το πρωί, σηκωνότανε, κοιτούσε εκεί το ρολόι να πάρει δύναμη, το AP ας πούμε να γουστάρει και έγραφε. <laughs> έγραφε, δεν καταλάβαινε Χριστό. Εκεί λοιπόν, που οι άλλοι σταματάγανε. Εκεί που οι άλλοι είχαν πάει για ύπνο, φίλε. Ένα κοιμόταν έξω, άλλο είχε πάει σπίτι του και κοιμόταν. Άλλο είχε σουρώσει, οι άλλοι. Ε, ξε, ξε, Όχι, σταματάγανε. Δεν φτάνανε εκεί που ο Μάτριμ ξεκινούσε. Και ήταν πραγματικά άρρωστο με το ραπ. Ήταν άρρωστο. Πραματικά... Δεν το φίλε, δυσκάς, το, αγαπούσε, ρε, το αγαπούσε, δεν είχε να κάνει με λεφτά, με ρε, με... ρε, φίλε. Τώρα. να σου πω κάτι. Καθόμασταν φτιαγμένοι και οι δύο από λεφτά. Φουλ φτιαγμένοι, ρε, φίλε. Και εγώ κι αυτό. Το 2000, ε, αρχέ του 2020, δεν ξέρω πότε ήταν στο rough note, ό,τι να είναι το στούντιο, γάμι σέτα, σαν ε, ε με τι με τα τέτοια, δεν μα ένοιαζε τίποτα. Ήταν, ε, λες, λε και 5 ώρε το πρωί και οι δυο μα, ξερω εγώ, 34-33 χρόνων ο άλλο, τα πιτσιρίκια πηγαίνανε στα μαγαζιά να πιούν κόκε, φεύγαμε τι 11 ώρε το στούντιο. Εμεί 5 ώρε το πρωί ήμασταν εκεί. Γράφαμε, ακούγαμε και εκάμρον και μετά φεύγαμε. Θυμάμαι τα stories. Ε, ε Καταλαβαίνει τι λέω. ρεφίλε. Θυμάμαι τα stories. Γιατί, και δεν, δεν καθόμασταν εκείνη την ώρα όταν το κάναμε, ήταν σαν να ήμασταν πίσω το 2016, α πούμε. Δηλαδή ήταν το ίδια καύλα. Και περισσότεροι, μου σου πω. Τι να πει ποιο για το ε, δεν Μάρκλιπ. δεν λέγαμε ότι έλα πάμε στο τάδε στούντιο και φέρε μα να φάμε να πιούμε πέντε σαμπάνιε και. Και μόλι το πάρουμε από Ο άνθρωπο που οπουδήποτε, ρε φίλε. τον ε, του, βάζει ένα μικρόφωνο μπροστά και έγραφε, ρε φίλε. Δε, δεν, γιατί απλά το λάτρευε. Το λάτρευε, το λάτρευε. Ήταν, το είχε μέσα του ήθελε να γράφει τραγούδια, να ραπάρει, ρε φίλε. Αρρώσανε. Δεν ήταν. Σε εσύ ούτε τα και καλά τον ενδιαφέραν. Τον ενδιαφέρε από την άποψη του ότι πρέπει να χιτάρω, πρέπει να κάνω αυτό. Οκ. Okay. Αλλά δεν ήταν απλά ένα τύπο που ότι απλά κυνηγούσε τη φήμη. αυτό, ξέρω ναι. εγώ, ναι, σε συνέχεια. Ήταν ένα μάνο ο οποίο ήθελε για το culture, για το game, ήθελε να αφήσει κάτι πίσω του και άφησε. Άφησε γάματα κάτι πίσω του, όχι απλά άφησε. Άφησε τεράστιο λέγκα πίσω του. σω το μεγαλύτερο για μένα, α πούμε, μέχρι στιγμή. Να σου πω, αυτό δεν είναι Λάξε. και το κλειδί στην πραγματικότητα για την επιτυχία, να σ' αρέσει ό,τι αυτό που κάνει. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και δεν ξέρω τώρα τι γινόταν σε άλλε σκηνέ και σε άλλε γενιέ, τουλάχιστον από τη δική μα τη γενιά και από του μουσικού, του ράπερ, α πούμε, των τελευταίων 10 χρόνων, 15 πε, είτε κάνουν trap, drill, boom up, whatever, ε, δεν έχω γνωρίσει. Νομίζω κανέναν ο οποίο να είναι όντω πετυχημένο με τα δεδομένα που θεωρούμε κάποιον πετυχημένο στην Ελλάδα. Είτε το συμπαθώ είτε το αντιπαθώ. Έτσι που να μην, είχε, να μην ζούσε γι' αυτό, να μην το γούστα ρόντος. Αντιθέτως, όσους γνώριζα και μου λέγανε ότι ξέρεις τι, θα κάνω αυτό γιατί αυτό πουλάει και έτσι είναι η φάση τώρα. Και εντάξει, εγώ metal, metal, ακούω ή μπουζούκια ακούω, αλλά τώρα εντάξει, τραπ είναι αυτό, εντάξει, θα κάνω τραπ και θα γίνω. Δεν πηγαίνω πουθενά. Εννοείται. Ασχέτω αν είχα ένα ταλέντο ή όχι. Ρε, εγώ αυτό θέλω να πω και σε όποιον είναι και έξω και θέλει να κάνει κάτι. Κάνε αυτό που καβλώνει εσένα, ρε Λε, Και μια μέρα θα συμβεί κάτι. Θε να κάνει goth, trap, whatever, κάνε αυτό. Κάνε αυτό, μην κάνει κάτι που δεν είσαι. Βρε τον εαυτό σου, το οποίο δεν είναι εύκολο. Οκ. Okay. Βρε τι είσαι πραγματικά εσύ, ποιο είσαι σαν άνθρωπο που χωράς με σε αυτό το πράγμα και κάντο. Αυτό είναι, η, μο... το... είναι το... η, μόνη συνταγή για το success που μπορεί να υπάρξει. Δούλεψε σκληρά, βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί επίση. Yeah. Γιατί υπάρχουν και τύποι οι οποίοι πηγαίνουν και αυτοί κάθε δύο μέρε στο στούντιο. Yeah. Αλλά δεν του κόβει. Όσο έκοβε το μάτι, λοιπόν. α πούμε, καταλαβαίνει, λέω, είσαι κάποιον εξίσου πετυχημένο ή σαν το μάτι, ή οτιδήποτε. Mm -hmm. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα, ξέρεις, είναι να βάλεις και την καρδιά σου και το μυαλό σου να δουλέψει και τον υδρότα σου να δουλέψει. Είναι συνδυασμό από πολλά πράγματα, ρε φιλέ. Mm καβαρούσαμε 13-14 ώρες. Στις πως φεύγεις μετά από 14 ώρες. Και τα τελευταία χρόνια δεν πίναμε τίποτα το τελευταίο καιρό. Ούτε μπίρα, ούτε τίποτα. Έμασταν με νερό και κινέζικα, ξέρω, εγώ πέτρο και Δηλαδή, κι όμως ρε φίλε, ήμασταν στην πιο παραγωγική φάση μα στην πιο άρρωστη φάση μα, στην πιο παραγωγική. Το τελευταίο session που κάναμε το καλοκαίρι είχε, ή, ήρθε. Διορθώσαμε ένα track που δεν έχει βγει, που θα βγει, α πούμε, σε κάποια φάση. Έγραψε τον Don do Dada, έγραψε την επόμενη μέρα ένα άλλο που λέγεται Έπαθλο και έγραψε την τελευταία μέρα τον Νάνι. Που την τελευταία μέρα όταν κάναμε τον Νάνι ήταν μια μέρα και για του δύο, δύο δύσκολη. Δύσκολη την είναι ότι είχαμε πράγματα στην καθημερινότητα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και οι δυο μας, Μαλακισμένα πράγματα που οποιοδήποτε άλλο έλεγε Έλα μου, ρε, γράψαμε και τρία τραγούδια τι προηγούμενε μέρε. Πάμε σήμερα να αράξουμε, πάμε να παίξουμε PlayStation, πάμε να. Ούτε καν. Και ήταν η πρώτη φορά που τον είδα που για πρώτη φορά μου λέει να, μου λέει, να γράψουμε. Και λέω, εννοείται θα γράψουμε, στρελό δεν θα γράψουμε. Και είχαμε κάνει τι προηγούμενε μέρε dancehall, ρεγκετών, τέτοια χαρούμενα ρωτή. Και του λέω, ρε φίλε, σήμερα πρέπει να κάνουμε μια κακία, θα κάνουμε μια κακία. Και έτσι α πούμε κάναμε τον Νάνι, και ρε φίλε, ξεκινήσαμε, ξέρω τύπου. Μία και είκοσι, όχι μία, δώδεκα και είκοσι ξεκίνησα να κάνω το beat, κάτι τέτοιο. Μία και τέταρτο το beat ήταν τελειωμένο, είχε αρχίσει αυτό ήδη. Συνειδη... Αυτό καθόταν έξω, μιλούσε στο τηλέφωνο και έγραφε. Mm. Ο τύπο μιλούσε στο τηλέφωνο και ο μιλούσε στο τηλέφωνο και το text edit και έγραφε. Άρα όταν ήρθε μέσα, είχε ήδη γράψει το bridge και αυτά. Και ο τρόπο που γράφαμε είναι, κάναμε freestyle όλο το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή βάζαμε το beat λούπα, μια τεράστια λούπα, και ό,τι είχε γραμμένο το έχωνε σε διάφορα mm. parts. Και σε όποιο part μα κολούσε καλύτερα, όποιο take, κρατούσαμε και ξεκινούσαμε από εκεί. Καταλαβαίνει. Τι... Δεν ξέρω <melodic> πόσο <νε Dip>. καταλαβαίνει, <melodic> ο κόσμο <Cowboys>, να καταλαβαίνει. <melodic> Τα είχε πει και εδώ πέρα. Ναι, έτσι γράφαμε. Δεν γράφαμε τίποτα ότι το έγραφε όλο και καθόμασταν. Προσπαθούσαμε να πιάσουμε ένα vibe που αν δεν το κάνει έτσι δεν μπορεί να το σκεφτεί. Καταλαβαίνει τι λέω. Πολύτα. Το είχε το πει ότι freestyle... verse, δεν είχε γράψει, δεν είχε από το 2017-2018. Όχι, 18. ρε φιλέ, τα, κάποια τα, το έγραφε, έγραφε, κάποια πράγματα, δεν είναι ότι όλα ήταν freestyle. Στίχο, αλλά μου, άλλο, αλλά... Ο, ναι. τρόπος τα, ο τρόπος, που τα, βάζαμε πάνω στο beat δεν ήταν που αυτός. Ναι, ναι. Ναι. Mm -hmm. Δηλαδή ψάχναμε στη συνέχεια ένα κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε εμείς να το φανταστούμε. Mm -hmm. Καταλαβαίνεις τι λέω. Το πιο part των lyrics με part του beat είναι το πιο άρρωστο. Mm -hmm. και πάνω σε αυτό το πάρτι α με βασιζόμασταν. Okay. Και α πούμε αυτό το τράγκρυ φίλε τον Άννη, το ακούσαμε, δηλαδή ξεκινήσαμε 12 και 20 στο beat, το ακούσαμε όλο, σταματήσαμε να γράφουμε κατά τις 4 παρά, ε, όπου εκεί είχε γράψει όλα τα πάρτι του τραγουδιού κτλ. Λέω βγες, yes", πήγαινε κάτι, έπρεπε να πάρει ένα τηλέφωνο κτλ, άραξε α λίγο να μιξάρω 10-15 λεπτά να ακούμε ωραία. Ψιλομίξερα, ακούσαμε φίλε στι 4 η ώρα και μα έφυγε όχι η μαγκιά. Γιατί πρέπει να καταλάβεις, τόση ώρα ήμασταν zoom in στο mm -hmm. κομμάτι. Δηλαδή, mm -hmm. γράψαμε το bridge, μετά το refrain, δεν μα άρεσαν κάποια lyrics, μετά το. είχε γράψει λίγο από το verse. Δηλαδή, αν δει το verse στο logic, είναι. 12-16, δεν θυμάμαι τι. Το πρώτο χτάρι είναι όλο ένα take. Γιατί αυτό το είχε γραμμένο. Okay. Ένα take. Μετά μπήκε και άρχισε να κάνει παντσίν και να χωνιάτα, κατά, 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 κατά. Οκ. Ακούσαμε ρηφλέ 4 ώρα το πρωί, πρώτη φορά όλα από την αρχή. Και πε να το ακούσουμε 25-30 φορέ. Είχαμε αρρωστήσει. Αυτό ήταν το τελευταίο track που γράψαμε, και ήταν και το πιο άρρωστο session που κάναμε, ρε φίλε. Γενικά, ήταν λε και. Δηλαδή, φύγαμε από εκεί και συζητούσαμε, ήταν λε και, ρε φίλε, είχαμε εθιστεί σε αυτό το συνέστημα το που παίρνει όταν πέντε ώρε το πρωί έχεις γράψει κάτι καλό. Είχαμε εθιστεί σε αυτό, είχαμε ξεθιστεί από τι μαλακίε του να πίνει κάτι, να καπνίζει κάτι. Είχαμε εθιστεί σε αυτό το συνέστημα. Ήμασταν εθισμένοι, ρε φίλε. Στη δημιουργία ε, και στο feeling. Στο να ακούσουμε κάτι άρρωστο. Mm. Άρρωστο, ρε, άρρωστο. Και αυτό είναι το τελευταίο session που είχαμε. Αυτό μάθει είναι, μάθει. είναι το τελευταίο session που κάναμε. Τύπου αρχέ Ιουλίου, ξέρω κάτι. Σε αυτό τέτοιο. το κομμάτι είναι να μπει και ο light. Είναι ο light, να είναι ναι. ήδη. Okay. Αυτό από την αρχή είπαμε ότι θα βάλουμε το light. Ξέρω εγώ, δεύτερο verse, α πούμε. Το είχαμε ήδη στο νου μα, ήδη την ώρα που το γράφαμε. Οκ. Okay. Τι είναι αυτό που είναι όταν βγαίνει έξω στην πόρτα. Όσο και αν το θέλει, όχι. Πια... Καταλαβαίνει τι λέω. Απόλυτα. Εκεί αρχίζει η αλήθεια. Αυτό που κάνουμε, γραμμάει ή δεν γραμμάει. Αν δεν γραμμάει, δεν γραμμά. Όσο και να γραμμά, όταν θα βγει έξω.